του Ολυμπιακού Σταδίου, ο κύριος Δημήτρης Ανδριόπουλος. Τους καλησπερίζω, καλησπερίζω και όλους εσάς και ο λόγος στον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βιενέκη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη συνέντευξη τύπου για το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Σπύρος Λούης. Προκειμένου να γίνεται κοινωνή του οράματός μας για την εμβληματικότερη αθλητική εγκατάσταση της χώρας μας. Θέλω ξεκινώντας να επισημάνω πως η αθλητική μεταρρύθμιση για την οποία μιλάμε το τελευταίο διάστημα και εξελίσσεται όλο αυτό το χρόνο δεν είναι μονάχα οι θεσμικές τομές για τον τρόπο λειτουργίας των αθλητικών φορέων, δεν είναι μονάχα η αντιμετώπιση των χειραγωγημένων αγώνων με την κύρωση της σύμβασης Μακόλιν και την ενεργοποίηση της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση του ντόπινγκ με τη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ ή το νοικοκύρεμα του αθλητικού τοπίου με το Μητρό Αθλητικών Σωματείων. Αθλητική μεταρρύθμιση και ανάπτυξη του αθλητισμού είναι να αλλάξουμε όψη και οι γερασμένες, συντήρητες και επικίνδυνες αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας μας να πετύχουμε να γίνουν πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα σύγχρονες, ασφαλείς και προσβάσιμες προς όλους. Αφού ολοκληρώσαμε τη λεπτομερή καταγραφή των εγκαταστάσεων που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δημιουργήσαμε με την ΚΕΔΕ μια πρωτοποριακή ψηφιακή καινοτομία, την πλατφόρμα Πέλοπας, όπου εκεί καταγράφονται όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου θα μπορούμε να γνωρίζουμε την παλαιότητα της εκάστοτε αθλητικής εγκατάστασης, τις ελλείψεις που έχει και τις πραγματικές ανάγκες λειτουργικότητας, βαθμό προόδου ως προς την αδειοδότηση, τα θύματα που εξυπηρετούν και μια σειρά άλλων στοιχείων. Ωστόσο, οι περισσότερες ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις μαραζώνουν. Για πολλά χρόνια δεν έχουν γίνει εργασίες συντήρησης, αλλά και εξυγχρονισμού, ενώ πολλές έχουν γίνει αντικείμενο λαιλασίας και δολιοφθοράς. Αρκετές, μάλιστα, δεν ανήκουν καν στο Υφυπουργείο Αθλητισμού. Η αναβάθμιση και ο εξυγχρονισμός των αθλητικών μας εγκαταστάσεων, το όραμά μας για αυτές και για την ανάπτυξη του αθλητισμού μας, είναι ένα πολύ μεγάλο αλλά και απαιτητικό project που θέσαμε ως προτεραιότητα από τις πρώτες ημέρες της ανάληψης των καθηκόντων μας. Και σήμερα εξελίσσεται. Εξελίσσεται σε όλη την επικράτεια. Με ρεαλισμό, βασισμένο στα πραγματικά οικονομικά δεδομένα της χώρας μας, και το πρώτο διάστημα της ανάληψης των καθηκόντων μας έκανα μαζί με τους συνεργάτες μου, θυμίζω, αυτοψία σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να έχω και προσωπική εικόνα και αντίληψη. Δεν διστάζω να μοιραστώ μαζί σας σήμερα ότι ένιωσα θλίψη, σοκ, αλλά και απογοήτευση με τις εικόνες που αντίκρισα. Εικόνες που δεν αξίζουν στην αθλητική μας οικογένεια, στην κοινωνία μας, στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, στην Ελλάδα του 2004, στις θυσίες των Ελλήνων, αλλά κυρίως στα παιδιά μας. Αυτές οι εικόνες μας πείσμασαν όλους, πολύ, και μας έδωσαν δύναμη. Δύναμη να κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα, για να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας, για να κάνουμε πάλι ασφαλείς, σύγχρονες και λειτουργικές τις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας μας. Με αυτό το πείσμα, λοιπόν, με αυτή την ασφιχτική πίεση του χρόνου, με σκληρή δουλειά, μέσα σε λιγότερο από 17 μήνες αντιμετωπίσαμε σωρία χρόνιων προβλημάτων. Καταφέραμε να δώσουμε ξανά ζωή σε αρκετές αθλητικές υποδομές και προχωράμε με όραμα, αλλά κυρίως με σχέδιο και με προγραμματισμό για την αξιοποίηση όλων των αθλητικών μας εγκαταστάσεων. Έχουμε όμως πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Το γνωρίζουμε. Δεν αφήνουμε μέρα να φύγει αναξιοποίητη. Πιο συγκεκριμένα όμως, Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων. Υπογράψαμε με την ΚΑΕΑ, το Δήμο Φιλής, το ΣΕΦ και τις 8 μαχητικές ομοσπονδίες που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεών μας μνημόνιο συνεργασίας για την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων. Πρόκειται δηλαδή ουσιαστικά για την πρώτη αθλητική αξιοποίηση Ολυμπιακής εγκατάστασης, σωστά ακούτε, 16 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα του 2004. Ολυμπιακό Αγωνιό. Εικόνα εγκατάληψης. Η μόνη συντήρηση που γινόταν ήταν από την πλωτινία των τριών εραστεχνικών αθλητικών σωματείων που χρησιμοποιούσαν μέρος των εγκαταστάσεων. Σήμερα, επιτέλους, το Ολυμπιακό χωριό πέρασε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού από τον ΟΑΕΔ, που ανήκει για πάρα πολλά χρόνια. Ορίσαμε διοίκηση, η οποία προέβη τις απαραίτητες συντηρήσεις και προετοιμάζει project αξιοποίησης του Ολυμπιακού χωριού. Παράλληλα, βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας η σύσταση αυτοτελούς διοικητικού οργανισμού για τη διαχείριση ενός μεγάλου Ολυμπιακού ακινήτου που είχε οδηγηθεί σε μαρασμό και σε εγκατάλειψη. Στο Βύρονα, το σκοπευτήριο είχε επίσης εγκαταλειφθεί.
Όχι μόνο δεν υπήρχε συντήρηση, αλλά υπήρχαν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και προβλήματα χρήσης. Δεν υπήρχε καν διοίκηση για πάρα πολλά χρόνια. Και η μόνη που πάσχιζε να το κρατήσουν ζωντανό ήταν η Σκοπευτική Ομοσπονδία της χώρας μας. Σήμερα έχει οριστεί διοίκηση, η οποία έχει μεθοδεύσει σειρά ζητημάτων που άπτονται των αδειοδοτήσεων και συνολικά της αξιοποίησης των εγκαταστάσεών. Παιανία, σπίτι του βόλεϊ και κλειστό στίβου, πλήρης εγκατάλειψη, δολιοφθορές, λαιλασία. Είχαν ξυλωθεί τα πάντα, μέχρι και τα καλώδια από τους τοίχους. Υπογράψαμε ταχύτερα μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Παιανίας και την Περιφέρεια Αττικής. Ολοκληρώνονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες οι μελέτες, προκειμένου να προχωρήσουμε άμεσα στις εργασίες ανακαίνησης και να αποδοθούν οι εγκαταστάσεις στην αθλητική οικογένεια, όσο πιο σύντομα μπορούμε. Σχιστό. Παρέμενε αναξιοποίητη έκταση 115 στρεμμάτων. Τη μεταβάσαμε στο Δήμο Κορυδαλλού κατόπιν ετοιματός του, γίνοντας ουσιαστικά ένα ζήτημα που χρόνιζε από τη δεκαετία του 1990, παρακαλώ, για να αναπτυχθεί ένα μεγάλο αθλητικό πολυκέντρο με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αλλά και της Περιφέρειας Αττικής για ένα έργο που θα έχει υπερτοπικό χαρακτήρα. Επίσης, πολύ δυναμικές παρεμβάσεις εξελίσσονται και στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, τόσο στις αθλητικές εγκαταστάσεις, όσο και στον περιβάλλον χώρο, τις οποίες θα παρουσιάσουμε τις επόμενες ημέρες σε ειδική συνέντευξη τύπου. Θυμίζω ακόμα ότι και στο Εθνικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά, το οποίο αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα από την εγκατάλειψη της προηγούμενης διοίκησης, προχωρήσαμε με τη Lambda Development σε μνημόνιο συνεργασίας, μέσα από το οποίο διασφαλίστηκε η κατασκευή πρότυπων αθλητικών χώρων στο ελληνικό, σε αντικατάσταση των υπαρχόντων. Έχει προχωρήσει ήδη σειρά παρεμβάσεων στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να προετοιμάζονται κορυφαίοι αθλητές εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και τα δεκάδες σωματεία και οι χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής να εξυπηρετούνται με ασφάλεια σε εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά. Παρομοίως, μεγάλα άλματα προόδου έχουν πραγματοποιήσει στο σύνολό τους στα εθνικά αθλητικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά την σπουδαία δουλειά που έχουν γίνει σε όλα τα ΕΑΚ της χώρας μας το προσοχές διάστημα. Μεγάλο μέρος όλων όσων πασχίζουμε να κάνουμε διεκδικούμε να χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που συμφωνήθηκε από την Κομισιόν στο πλαίσιο του 7ετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεκδικούμε δηλαδή μέρος μεγάλο από τα συνολικά 32 δις που θα διατεθούν στη χώρα μας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, να κατευθύνουμε σε εργασίες αποκατάστασης, εξυγχρονισμού και κυρίως εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των αθλητικών μας εγκαταστάσεων. Δουλεύουμε συστηματικά και όταν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις προτεραιότητες και τις ενέργειες που έχουμε κάνει. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας που δεν είναι άλλο από το ΟΑΚΑ. Να θυμίσω απλώς για την ιστορία. Ο θεμέλιος λίθος του ΟΑΚΑ μπήκε την 8η Ιανουαρίου 1980 από τον τότε Πρωθυπουργό της χώρας μας και μετέπειτα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ο σκοπός που τον οδήγησε στην κατασκευή του ΟΑΚΑ ήταν να δημιουργηθούν σιγά-σιγά όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε κάποια στιγμή οι Ολυμπιακοί Αγώνες να φιλοξενηθούν και πάλι στην Ελλάδα. Τα επόμενα χρόνια, γύρω από το κεντρικό Ολυμπιακό Στάδιο, προσθέθηκε το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, το Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου, το Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών, το Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης, καθώς και όλες οι υπόλοιπες βοηθητικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Το νέο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών υπήρξε ένα κατασκευαστικό και τεχνολογικό αριστούργημα, το οποίο με την προσθήκη έργων ανάπλασης από το Σαντιάγκο Καλατράβα έχει την εικόνα που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Δυστυχώς όμως από το 2004 και μετά, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αττικής δεν μπήκε, ας με επιτραπεί έκφραση, ούτε καρφί. 16 χρόνια μετά, σε μια εγκατάσταση που έπρεπε να είναι το πραγματικό στολίδι, η εικόνα που συνέθετε το τοπίο ήταν σκουπίδια και άχρηστα αντικείμενα παντού, εμφανή σημάδια φθοράς και αδιαφορίας και κυρίως ελάχιστες εργασίες συντήρησης. Κυριολεκτικά δεν σας το κρύβω ότι δεν ξέραμε από πού να ξεκινήσουμε. Ήταν δύσκολο να τεθούν οι προτεραιότητες, αφού η εικόνα ήταν τόσο άσχημη, όπου όλες οι εργασίες σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις μας ήταν επίγουσες αλλά και αναγκαίες.
Τι έχουμε κάνει λοιπόν μέχρι σήμερα και αυτό είναι το όραμά μας για το μέλλον του ΆΚΑ. Έγινε καταρχάς το αυτονόητο να απομακρυνθούν περιττά υλικά με δεκάδες απορριμματοφόρα και φορτηγά από όλους τους χώρους του Ολυμπιακού Σταδίου. Ενισχύθηκε η ασφάλεια με νέες περιφράξεις. Και αυτό αυτονόητο θα μου πείτε. Δημιουργήθηκε επιπλέον πυλώνας πράσινης ανάπτυξης με πολλαπλασιασμό πράσινων κοιτίδων και δημιουργία θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Μεριμνήσαμε για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ με τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και διαδρόμων για τα άτομα που με προβλήματα όρασης. Και αυτό αυτονόητο θα μου πείτε. Φθαρμένα υλικά, καταπονημένες και ταλαιπωρημένες υποδομές ήθελαν το φρεσκάρισμά τους. Και αυτό αυτονόητο, αλλά για πολλά χρόνια δεν είχε γίνει. Σε επίπεδο διοικητικό, έχουμε ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση νέου σύγχρονου κανονισμού λειτουργίας του ΆΚΑ, που θα επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία. Την εκπόνηση νέου σύγχρονου κανονισμού μισθώσεων και προμηθειών και την αναδιοργάνωση της οικονομικής διεύθυνσης. Την αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την καταγραφή, ιεράρχηση, ορίμανση και εκκίνηση τεχνικών και δομικών παρεμβάσεων, για τα οποία θα σας μιλήσει αναλυτικά ο αγαπητός συνεργάτης Κωνσταντίνος Χαλιορίς. Επιπλέον, εξασφαλίσαμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς υπογράψαμε μετά από 10 ολόκληρα χρόνια συλλογική σύμβαση εργασίας με τα στελέχη, τους συνεργάτες, υπαλλήλους του ΆΚΑ, με ισχύ από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, η οποία τις προσεχείς ημέρες θα τεθεί σε εφαρμογή. Το ΆΚΑ παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως είπα και προηγουμένως, ανοίγοντας την αγκαλιά του στον νεοσύστατο οργανισμό καταπολέμησης του ντόπινγκ. Με χαρά σας ενημερώνω ότι είναι ήδη έτοιμα τα γραφεία που θα στεγάσουν τις υπηρεσίες του ΕΟΚΑΝ σε χώρους του ΆΚΑ. Ο ΕΟΚΑΝ θα έχει νέο, ολοκένουργιο σπίτι. Τους τελευταίους 16 μήνες έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα του αντιτόπινγκ, όπου είχαμε βρεθεί σε απομόνωση εξαιτίας της προηγούμενης κυβέρνησης. Αυτό αποτυπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο του Παγκοσμίου Οργανισμού Αντιτόπινγκ, WADA, τον Βίτολτ Μπάνκα, ο οποίος μας απέδωσε και τα εύσημα. Ακόμη, το τόσο σημαντικό Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, το λεγόμενο ΕΚΑΕ, που μέχρι σήμερα ήταν ανενεργό, παρόλο που ανακαλύψαμε ότι διέθετε και 9 υπαλλήλους μονίμους και πολλές διασκορπισμένες εγκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του ΆΚΑ. Με υπουργική απόφαση το αναβιώσαμε και του δίνουμε κομβικό ρόλο με προτεραιότητες στον εραστέχνη αθλητή, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εποχής. Το ΕΚΑΕ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, καθώς το επόμενο τρίμηνο, εκτιμούμε, αν δεν μας πάνε πίσω οι διαδικασίες λόγω του lockdown, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μετεγκατάσταση σε νέους, περισσότερο εύχριστους χώρους στο κεντρικό στάδιο, με νέο εξοπλισμό, με νέο στελεχειακό δυναμικό, για το οποίο θα γίνει αναλυτική παρουσίαση σε κατάλληλο χρόνο. Και πάμε στο master plan. Αναζητώντας ένα πρώτο οδηγό στην προσπάθειά μας να δρομολογήσουμε τις μεγάλες παρεμβάσεις που είναι ορατό ότι είχε ανάγκη το ΆΚΑ, ανακαλύψαμε στα συρτάρια του, ξεχασμένο και επιτρέψαμε και σκονισμένο, περασμένο περισσότερο από 2 ολόκληρα χρόνια, ένα ολοκληρωμένο master plan, το οποίο είχε ζητήσει η προηγούμενη κυβέρνηση και είχε εκπονηθεί και παραδοθεί από τον Απρίλιο του 2018. Δυστυχώς όμως έχω την αίσθηση ότι ποτέ δεν διαβάστηκε από κανένα. Για μας ωστόσο αποτέλεσε και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Ένα οδηγό ανάπτυξης και βιωσιμότητας της κορυφαίας εμβληματικής αθλητικής εγκατάστασης της χώρας μας. Ευχαριστούμε λοιπόν την προηγούμενη κυβέρνηση που μπήκε στον κόπο και έκανε αυτή τη δουλειά, παρόλο που την αξιοποίησε, διότι ποτέ δεν αξιολόγησε τη σπουδαιότητά της. Επί του Master Plan θα αναφερθεί σε λίγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Demand, ο κ. Ανδριόπουλος. Πάμε όμως τώρα στους άξονες των έργων και τις αξιοποίησεις που θα υλοποιήσουν το όραμά μας για τη σύγχρονη λειτουργία του μεγαλύτερου αθλητικού πόλου της χώρας μας. Στέγες Καλατράβα. Έχει ολοκληρωθεί η προμελέτη συντήρησης αρχιτεκτονικών κατασκευών Καλατράβα, καθώς και η προμελέτη συντήρησης δομικών κατασκευών και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα ζητήματα συντήρησης αποδείχθηκαν πολύ πιο περίπλοκα από ό,τι εκτιμήθηκαν αρχικά. Ήταν ζωτική σημασία να ελέγξουμε πολύ εξειδικευμένα ζητήματα στατικής επάρκειας, κατασκευής και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί ποτέ μα ποτέ πριν. Τα επόμενα βήματα είναι η εκπόνηση επιμέρους μελετών συντήρησης αρχιτεκτονικών κατασκευών, η έκδοση τευχών δημοπράτησης και η προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο της συντήρησης. Πάμε στο δεύτερο μεγάλο θέμα, το οποίο έχουμε δρομολογήσει, ενεργειακές αναβαθμίσεις.
Σκοπός των παρεμβάσεων μας είναι η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, το οποίο κοστίζει περισσότερο από 4 εκατομμύρια ετησίως, δηλαδή πάνω από το 40% του προϋπολογισμού του, ή με άλλα λόγια, 11.000 ευρώ ημερησίως. Για το λόγο αυτό, προχωρήσαμε σε προγραμματική σύμβαση με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για την εκπόνηση συνολικής ολιστικής μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ. Εγκαταστάσεις τένις. Προχωρήσαμε σε αξιοποίηση της Ολυμπιακής εγκατάστασης του τένις με τα δύο μεγάλα κεντρικά γήπεδα και τα 14 μικρότερα γήπεδα τένις που υπάρχουν στο ΆΚΑ. Με διαδικασία και πλαίσιο διαφανές, προχωρήσαμε σε διαγωνισμό, όπου πλειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία Στάδιο 2020, μίσουσε την εγκατάσταση και αυτό επέφερε αύξημα εσόδων μας. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις συντηρήθηκαν και αναβαθμίστηκαν και συνεχίζονται οι εργασίες, όρος που είχε περιληφθεί στις υποχρεώσεις εταιρείας του μισθωτή. Η αξιοποίηση αυτή λοιπόν δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την προσέγγιση νέων αθλητικών διοργανώσεων τένις διεθνούς εμβέλειας. Συνεργασία με τη Lava Developer. Με τη Lava Developer υπογράψαμε ως γνωστό μνημόνιο συναντήληψης και συνεργασίας στις 28 Ιουλίου για τη μεταφορά και μετεξέλιξη των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Αγίου Κοσμά εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής στο Ελληνικό. Στο μνημόνιο προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Lava Development θα εξετάσει προτάσεις του Υφυπουργείου με στόχο το σχεδιασμό αξιοποίησης και ανακαίνησης των Ολυμπιακών μας εγκαταστάσεων και εν γέννη αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ελληνική. Σας ανακοινώνουμε λοιπόν ότι τις επόμενες ημέρες καταθέτουμε πρόταση προς την εταιρεία για την πλήρη ανακατασκευή του κέντρου υγρού στίβου στο Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς και την κατασκευή μιας ακόμα νέας πισίνας 25x25 μέτρων, για να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες προετοιμασίας των αθλητών μας εν ώψη της προολυμπιακής σεζόν. Παράλληλα, πρόκειται να καταθέσουμε άμεσα, εντός των επόμενων ημερών, πρόταση που θα αφορά την ανακαίνιση μέρους των ξενώνων που φιλοξενούν τους πρωταθλητές μας στο ΆΚΑ. Είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε ευήκοα ότα από την πλευρά τους. Και πάμε λίγο παρακάτω σε ένα άλλο project, κατασκευή σπιτιού του handball. Βρισκόμαστε σε τελικό στάδιο των συζητήσεων με την Ομοσπονδία του handball και το αντίστοιχο τμήμα της ΑΕΚ, προκειμένου να κατασκευαστεί άμεσα γήπεδο διεθνών προδιαγραφών που θα μπορεί να φιλοξενήσει και τις εθνικές μας ομάδες εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εφήβων το προσεχές καλοκαίρι. Διοργάνωση που έχει ενταχθεί και στις εκδηλώσεις Ελλάδα 2021. Σύντομα θα έχουμε νέα για τα οποία θα ενημερωθείτε αναλυτικά και για αυτό. Κατασκευή σπιτιού των αθλητικών ομοσπονδιών. Σχεδιάζουμε σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα την κατασκευή ενός νέου, σύγχρονου, μεγάλου κτηρίου εντός του ΆΚΑ, το οποίο θα στεγάσει πλήρως όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας μας. Έτσι, όλες οι ομοσπονδίες οι αθλητικές θα έχουν την έδρα τους σε ένα σημείο, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακος για τη λειτουργία τους, ενώ παράλληλα εκπέμπουμε και ένα υψηλό συμβολισμό, αφού θα βρίσκονται στο φυσικό τους χώρο, δηλαδή στην κορυφαία εμβληματική Ολυμπιακή εγκατάσταση της χώρας μας. Έργα ανακατασκευής εγκαταστάσεων του στίβου. Η Περιφέρεια Αττικής, την οποία και ευχαριστούμε και προσωπικά τον Περιφερειάρχη τον κ. Πατούλη, έκανε δεκτό το αίτημά μας και εντάσσει έργα ανακατασκευής ύψους 4 εγκαταστάσεων στίβου, δηλαδή του κεντρικού σταδίου, των 2 ανοιχτών και των 2 κλειστών προπονητηρίων, ύψους 2,5 εκατομμυρίων περίπου ευρώ. Μουσεία. Προετοιμάζουμε σε στενή συνεργασία με μεγάλη διεθνή ομοσπονδία την αξιοποίηση του σπουδαίου και μοναδικού μουσιακού του υλικού σε χώρο που θα τις διαθέσουμε εντός των εγκαταστάσεων και πολύ σύντομα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, ολοκληρώθηκε η πεζογέφυρα σύνδεσης του ΆΚΑ με το Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας, που πρόκειται να λειτουργήσει σε γειτονικό κτίριο από τα μέσα του Δεκέμβρη. Όλα όσα σας ανέφερα θα αναπτύξουν πιο αναλυτικά ο μέσος συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΆΚΑ, κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, και ο δε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νεκτάρης Βιδάκης. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θέλω να υπογραμμίσω ότι με πολύ πείσμα, υπό την ασφιχτική πίεση του χρόνου και με σκληρή δουλειά, καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε σωρία προβλημάτων στο ΆΚΑ. Από την πρώτη στιγμή σηκώσαμε τα μανίκια και καταφέραμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να δώσουμε χρώμα και ζωντάνια στο σύμπλεγμα του Ολυμπιακού Σταδίου. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Άλλωστε, δεν έχουμε ολοκληρώσει παρά μόνο ένα μικρό μέρος του προγραμματός μας. Έχουμε όμως παράξει έργο
που δεν έχει γίνει για πάρα πολλά χρόνια και το διαπιστώνετε όλοι όσοι θελήσατε να επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας τους τελευταίους μήνες. Προχωράμε με όραμα, αλλά κυρίως με σχέδιο και με προγραμματισμό για την αξιοποίηση όλων των αθλητικών μας εγκαταστάσεων. Πασχίζουμε το ΆΚΑ να γίνει μια κυψέλη ανάπτυξης του αθλητισμού. Ένα πραγματικό στολίδι, ένας χώρος που εκτός από αθλητικός χώρος θα είναι και πολιτιστικός προορισμός, ενώ θα αναδειχθεί και ως τουριστικός προορισμός, ως κομμάτι δηλαδή της σύγχρονης ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων. Άλλωστε, έχει αποδείξει κατά το πέρασμα των δεκαετιών ότι μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για εμβληματικές παγκοσμίου ελληνικού αθλητικές διοργανώσεις. Και θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τη διοίκηση και όλο το προσωπικό του ΆΚΑ, αλλά και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλους τους εμπλεκομένους φορείς για την πολύτιμη συνεργασία, ώστε να κάνουμε πράξη όλα αυτά που επιθυμούμε όλοι μας, χωρίς καμία εξαίρεση για τον εμβληματικότερο αθλητικό χώρο της χώρας μας, που είναι το ΆΚΑ. Σας ευχαριστώ και ο λόγος στον κύριο Χαλιορή. Συντονιστή Γενικό Διευθυντή του Ολυμπιακού Σταδίου, τον κύριο Κωνσταντίνο. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα όλοι εδώ. Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε ως νέα διεύθυνση και νέα διοίκηση, βρήκαμε έναν χώρο ο οποίος η αίσθηση ήταν ότι είχε σταματήσει το 2004. Απαξιωμένες εγκαταστάσεις με πολύ μεγάλους θησαυρούς, πραγματικά πολύ μεγάλους θησαυρούς, στους οποίους καθημερινά ξεκινώντας βρίσκαμε μπροστά μας. Άρα λοιπόν, αυτό που βρήκαμε ήταν εγκαταστάσεις οι οποίες ήταν παραμελημένες, μεγάλες συντηρήσεις δεν είχαν γίνει. Ό,τι είχε γίνει από την πλευρά του προσωπικού, με προσωπική πραγματικά εργασία, γιατί πραγματικά το βλέπουν ο σπίτι τους και ό,τι κάνανε ήταν μέσα από την καρδιά τους. Σήμερα. Να έχουμε και την παρουσίαση όμως. Δεν ξέρω. Παρακαλώ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα και την παρουσίαση. Όχι, θα τη στείλουμε. Ή θα σταλεί. Θα σταλεί. Οκ, εντάξει, συγγνώμη. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, έχουμε αφήσει πίσω μας οτιδήποτε μας στεναχωρούσε, οτιδήποτε όσοι ζήσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι αυτό που σήμερα σκεφτόμαστε και δεν μας αρέσει βλέποντας το ΆΚΑ και έχουμε μπει σε μια διαδικασία ώστε να ανταλλάξουμε όλα. Οφείλω να ομολογήσω ότι εξεπλάγην, διότι το μεγαλύτερο συγκρότημα, αθλητικό συγκρότημα της χώρας δεν είχε οδό και αριθμό και αποκτήσαμε πριν από περίπου 1,5 μήνα οδό και αριθμό. Η οδός και ο αριθμός για το συγκρότημα του ΆΚΑ είναι Λεωφόρος Σπύρου Λούι, αριθμός 1. Ξεκινήσαμε λοιπόν από μέσα. Ξεκινήσαμε φτιάχνοντας τον κανονισμό λειτουργίας. Είμαστε στο τελικό στάδιο. Βρισκόμαστε στον κανονισμό μισθός, όπως είπε πολύ σωστά ο Υπουργός. Η αναδιάρθρωση λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων, η καταγραφή και ορίμανση όλων των έργων. Βασιστήκαμε σε αυτό που πιστεύουμε πραγματικά, το έχουμε μέσα στην κουλτούρα μας, είναι οι συνέργειες με τους φορείς, με συλλόγους, με σωματεία, με τους δήμους, με την περιφέρεια, συνδιοργανώσεις με όλους αυτούς. Δεν μας αρκεί απλά να φτιάξουμε ένα ωραίο περίβλημα. Θέλουμε ένα ζωντανό κέντρο που θα μπορεί κάποιος να μπει μέσα, να αθληθεί, να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων, αλλά και να δει και διάφορα πολιτιστικά γεγονότα. Αρχίσαμε και ήδη, παρόλο που βρισκόμαστε μέσω COVID, και κάνουμε ημερίδες, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις. Από την πρώτη στιγμή ήταν προτεραιότητά μας οι αθλητές, οι χρήσεις των χώρων και οι ανάγκες τους. Θέλουμε να είμαστε δίπλα, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ο Υφυπουργός, η Διοίκηση και η Διέμιση, θέλουμε να είμαστε δίπλα στους αθλητές καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους και να μην βρισκόμαστε εκεί μόνο όταν θα πάρουν κάποιο μετάλλιο για να βγάλουμε μια φωτογραφία. Θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, να είμαστε δίπλα τους, όπως ακριβώς το είπα, σε όλη την προετοιμασία. Υγειονομικά πρωτόκολλα ήταν για μας κάτι πάρα πολύ δύσκολο, συνεχίζει να είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, παρόλο ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε. Οφείλω να ομολογήσω ότι όλοι, εργαζόμενοι και σωματεία και όλος ο κόσμος, έχει καθημερινά ακολουθεί πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Εμείς λοιπόν με πολύ αυστηρά μέτρα προσπαθούμε να είμαστε και σε αυτό, να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Οι εργασιακές σχέσεις, ανέφερε πριν ο Υπουργός, θα μου επιτρέψετε και εγώ να πω ότι θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζόμενους που πάνω από τις δυνάμεις τους είναι καθημερινά εκεί, είναι το σπίτι τους και μαζί έχουμε αλλάξει πραγματικά το ΆΚΑ. Η επανεκκίνηση στο ΕΟΚΑΝ και στο ΕΚΑ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αύριο ολοκληρώνεται η καινούργια αίθουσα, η οποία φτιάχνουμε δειγματοληψία, η αντιντόπινγκ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για το κεντρικό στάδιο. Είναι μέσα στις προϋποθέσεις που πρέπει να έχουμε
απέναντι στην ΕΦΑ και, στη, και, και στην ΚΟΑΝΤΑ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ήταν για μας προτεραιότητα. Η εξωστρέφεια, ο οργανισμός έχει μια εξωστρέφεια. Έχουμε υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με φορείς του αθλητισμού, του πολιτισμού αλλά και της εκπαίδευσης. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Ολυμπιακό Μουσείο Αθηνών που σε λίγες μέρες θα εγκαινιαστεί, το Communication Lab, ο Σύλλογος Παραολυμπιονικών, το ΙΓΕ, Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, το Μητροπολιτικό Κολέγιο και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν κοιτάμε την επιφάνεια. Πήγαμε κάτω στα μηχανοστάσια και ασχοληθήκαμε με την ασφάλεια, με την σωστή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων. Αναβάθμιση σε μηχανοστάσια, αναβάθμιση αγωνιστικού φωτισμού σε όλες τις εγκαταστάσεις, έλεγχη, καθημερινή έλεγχη ποιότητας νερού, αντικατάσταση κεντρικής παροχής νερού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κεντρική παροχή νερού είχε να αλλάξει από το 1982. Στεγανοποίηση. Πολλοί από αυτούς που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων μας λέγανε ότι όταν έβρεχε, εσωτερικά των κτηρίων ήταν περισσότερο το νερό που έβρεχε παρά εξωτερικά. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι έχει ολοκληρωθεί η στεγανοποίηση στο κολυμβητήριο. Υπάρχει ένα επίπεδο αυτή τη στιγμή που τρέχει μια εργασία στο κεντρικό προπονητήριο και επίσης στο μπάσκετ. Περιβάλλον χώρος. Για μας η ασφάλεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλάζουμε σιγά-σιγά μεγάλα κομμάτια της περίφραξης, δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο άθλησης, προπόνησης και ατομικής άθλησης. Νέα περίφραξη και νέα διαγράμμιση, επιτέλους νέα διαγράμμιση στα πάρκιν του Άρκου. Το περιβάλλον. Περιβάλλον και μείωση ενεργειακού αποτυπώματος. Δημιουργία θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Είμαστε το πρώτο αθλητικό κέντρο, είναι το πρώτο αθλητικό κέντρο, το οποίο έχει φορτιστές για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αντικατάσταση λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας. Ξεκινήσαμε δυστυχώς το 2020. Όποιος λαμπτήρας αλλάζει να γίνεται νέας τεχνολογίας. Φύτευση νέων δέντρων. Με τη βοήθεια του Υπουργού, την ημέρα περιβάλλοντος φυτέψαμε το πρώτο δέντρο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετά το 2004 φυτέθηκε το πρώτο δέντρο στο ΆΚΑ και ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης. Κοινωνική ευθύνη, προσβασιμότητα και άθληση, αλλά και θέαση σε όλους τους συμπολίτες, όλους τους πολίτες, ακόμα και τα άτομα αμαία, είμαστε δίπλα τους. Σε συνεργασία με τις ομάδες αλλάζουμε σιγά σιγά όλη τη διαδικασία από σήμανση, από ράπες και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Τη δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης, αυξήσαμε κατά 65% τις θέσεις στάθμευσης και αυξήσαμε και το μέγεθος της θέσης για να εξυπηρετούνται καλύτερα. Διάδρομοι για άτομα με προβλήματα όρασης και τοποθέτηση, αρκετά σημαντικό κατά τη γνώμη μας, τοποθέτηση ταϊστρών και ποτιστρών για τα αδέσποτα ζώα, τα οποία βοηθούν και στο θέμα της υγιεινής, αλλά και την προστασία των ζώων. Επίσης, ένα μεγάλο πρόγραμμα στηρώσεων και εμβολιασμών. Ολοκληρώθηκε η προμελέτη για την συντήρηση αρχιτεκτονικών κατασκευών Καλατράβα, για πρώτη φορά και αυτή μετά το 2004. Και επίσης, η αξιοποίηση της Ολυμπιακής Εγκατάστασης Αντισφαίρησης. Η αύξηση των εσόδων έφερε αμέσως αύξηση εσόδων, αναβάθμιση της εγκατάστασης, αξιοποίηση των γύρω χώρων, προσέλκυση νέων αθλητικών και πολιτιστικών διοργανώσεων και όλα αυτά με συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Το περιβάλλον και η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος επίσης είναι με την προγραμματική σύμβαση με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για συνολική ολιστική μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος. Ένα άλλο σημείο που θα μου επιτρέψετε να σταθώ και είναι αρκετά σημαντικό γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει, εντός του χώρου του Ολυμπιακού Συγκροτήματος υπάρχουν 5 αρχαιολογικοί χώροι. 5 αρχαιολογικοί χώροι αρκετά μεγάλης σημασίας. Μεταξύ αυτών είναι το Αδριάνιο Υδραγωγείο, στο οποίο σε μία συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ και με την περιφέρεια θα γίνει μία αξιοποίηση. Θα αξιοποιηθεί το νερό το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή μέσα στο Αδριάνιο Υδραγωγείο και ευελπιστούμε, είναι μέσα στο όραμά μας, στο να γίνει η μεγαλύτερη αξιοποίηση αρχαίου υδραγωγείου στον κόσμο. Αυτά από εμένα. Θα δώσω το λόγο και πάλι στον Υπουργό. Και στον Πρόεδρο. Εάν νομίζουν κάποιοι ότι όλα αυτά που ανέφερε ο Κωνσταντίνος είναι πράγματα απλά, σας λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολα διότι ο αριθμός των εργαζομένων στο ΆΚΑ έχει μειωθεί κατακόρυφα. Θα μας τα πει στη συνέχεια και ο πρόεδρος των εργαζομένων, του Συλλόγου Εργαζομένων, τον οποίο βεβαίως και ευχαριστώ για τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει αυτό το διάστημα, αλλά και για τη βοήθεια την οποία έχουν προσφέρει αμέριστα και με πολύ κέφι και με πολύ ικανοποίηση
για να γίνουν όλα αυτά τα απλά, αυτονόητα, αλλά που για πολλά χρόνια δεν είχε ακουμπήσει κανένας με κανένας. Και θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά, επιτρέψτε μου, τους εργαζόμενους, αλλά και τον Κωνσταντίνο, αλλά και τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος ο Κανδύλης είναι ο αναπληρωτής διευθυντής του ΆΚΑ, όπου μαρέα με τον Κωνσταντίνο και με την διοίκηση έχουν αφιερώσει εργατοώρες απίστευτες για να καταφέρουμε όλα αυτά που καταφέραμε. Και μια λεπτομέρεια. Αν νομίζετε ότι όλα αυτά απασχολούν μικρή μερίδα πολιτών, σας λέω πως δεν είναι έτσι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα, μόνο στο κολυμβητήριο έχουμε καθημερινά την παρουσία 4.500 και πλέον αθλητών. Μόνο στο κλειστό γήπεδο γυμναστήριο μπάσκετ, υπό κανονικές ημέρες, έχουμε περίπου στους 630 με 650 αθλητές καθημερινά. Κεντρικό στάδιο άνω των 250 με 300 αθλητών, ποδηλατοδρόμιο άνω των 150 με 200 αθλητών, τένις περνούν πλέον τους 900 αθλητές καθημερινά, προπονητήριο συνολικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουμε, είναι 3.600 άτομα αθλητές καθημερινά, ενώ στον περιβάλλον χώρο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε και από την Ελληνική Αστυνομία και από τους αρμοδίους ασφαλείας του ΟΑΚΑ, έχουμε περίπου 7.000 επισκέπτες καθημερινά. Δηλαδή, αυτός ο οργανισμός που παλεύουμε να κρατήσουμε ζωντανό αλλά και να εξελίξουμε, εξυπηρετεί, αγκαλιάζει καθημερινά πάνω από 17.000 ανθρώπους. Είτε αθλητές, ερασιτέχνες, επαγγελματίες, αλλά και πολίτες οι οποίοι θέλουν να απολαύσουν τον περίπατό τους στην αψυχή τους. Πάνω από 15 αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας μας φιλοξενούνται στο ΟΑΚΑ. Πάνω από 100 και πλέον ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία εξυπηρετούνται καθημερινά στο ΆΚΑ και πάνω από 40 και 50 πλέον ιδιωτικά αθλητικά σωματεία και φορείς έχουν καθημερινή εξυπηρέτηση από τις εγκαταστάσεις μας. Και βέβαια, να ληφθεί υπόψη ότι ο προϋπολογισμός δεν είχε την απαιτούμενη αύξηση του ΆΚΑ όπως θα θέλαμε, διότι ήταν μια χρονιά, η χρονιά που φεύγει, εξαιρετικά δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε όλα αυτά που παρουσίασε ο Κωνσταντίνος και αυτά που θα πει συνέχεια ο Νεκτάριος, διότι κάναμε σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ένα, αλλά και αξιοποίηση του κάθε ευρώ που είχαμε στη διάθεσή μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και με όρους διαφάνειας έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτά που περιέγραψε ο Κωνσταντίνος λίγο πριν και να δρομήσουμε αυτά που θα πει ο Νεκτάριος αμέσως μετά, τον οποίο και ευχαριστώ και εκείνον και όλη τα μέλη της διοίκησης. Λοιπόν, στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΆΚΑ, τον κύριο Νεκτάριο Βιδάκη, για την κατάρτιση της επιχειρησιακής στρατηγικής ανάπτυξης του οργανισμού και το σχέδιο δράσης. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Έχουμε την χαρά, όπως είπε ο κύριος Υπουργός πριν, να βρούμε και να μελετήσουμε πολύ προσεκτικά, αλλά και να τύχουμε παρουσίασης από τους ίδιους τους ανθρώπους της εταιρείας Demand, τον κύριο Ανδρεόπουλο και τους συνεργάτες του, μια αρκετά εμπεριστατωμένη και επιτελική μελέτη, ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά μας δείχνει πώς βλέπει μετά από μια μεγάλη διερεύνηση που ακολούθησε η εταιρεία αυτή. Μέσα σε αυτή τη μελέτη βρήκαμε ουσιαστικά βρήκαμε πάρα πολλές από τις δικές μας προτεραιότητες και αποκτήσαμε και άλλες, ούτως ώστε να έχουμε, όπως είπε και ο Υπουργός, ένα οδικό χάρτη, ένα περίγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθούμε. Η βασική στόχη αυτού του σχεδίου ήταν η ανάπτυξη του αθλητικού και του πολιτιστικού τουρισμού, η προσέλκυση νέων μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών οργανώσεων, η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, η ανάπτυξη εμπορικών χώρων, χώρων εστίασης και αναψυχής. Βεβαίως, με όλα αυτά, με στρατηγικούς στόχους, την αναβάθμιση των υφιστάμενων κτηριακών υποδομών και τη χωροθέτηση νέων χρήσεων, τους οποίους ακούσαμε λίγο πριν, και θα πω δύο λόγια ακόμα για αυτούς, την κατασκευή νέων κτηριακών εγκαταστάσεων με στοχευμένη και ανταποδοτική δράση, καθώς και νέες υπαίθριες διαμορφώσεις, νέες δραστηριότητες, νέο πλέον θεματικό περιεχόμενο, περισσότερους αθλητές, περισσότερους αθλούμενους, περισσότερους πολίτες στο Ολυμπιακό συγκρότημα. Και όλα αυτά με σεβασμό στο περιβάλλον και με βλέμμα και στον πολιτισμό, ούτως ώστε, όπως ακούσαμε πριν, να ξεκινάμε τώρα την στρατηγική μελέτη
για την ελαχιστοποίηση της, της ενεργειακής κατανάλωσης, τον ενεργειακό εξυγχρονισμό και την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος, φιλοδοξούμε να εξοικονομήσουμε μέσω αυτής της παρέμβασης πλέον του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ σε ενεργειακό κόστος λειτουργίας και επίσης να κρατήσουμε δεκάδες χιλιάδες τόνους διοξιδίου του άνθρακα μακριά από το λεκανοπέδιο. Επίσης, σημαντική προτεραιότητα είναι η αξιοποίηση των αρχαιολογικών ευρημάτων, των μνημείων, την ανάδειξη των πολιτιστικών διαδρομών και τις συνέργειες με το Ολυμπιακό Μουσείο με το οποίο διασυνδεθήκαμε. Έχουμε λοιπόν ένα βασικό στόχο, να ξαναφέρουμε τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι, οι οποίες καλύπτουν 1.200 στρέμματα περίπου, να τις ξαναφέρουμε σε συνθήκες που μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλα διεθνή παγκόσμια γεγονότα. Να ξαναφέρουμε δηλαδή το ΆΚΑ στην κατηγορία 5 αστέρων των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, από την οποία ήμασταν το 2004 και σήμερα είμαστε στα 3 αστέρια, ελπίζουμε. Φιλοδοξούμε πολύ σύντομα να επανέλθουμε στις εγκαταστάσεις 5 αστέρων σύμφωνα με την κατάταξη των αρμοδίων οργανισμών. Επίσης, να επαναπιστοποιήσουμε πολλές από τις εγκαταστάσεις για υλοποίηση παγκοσμίων αθλητικών διοργανώσεων. Ένα παράδειγμα, δεν μπορούμε ούτε πανηγύρινο πρωτάθλημα σήμερα που μιλούμε στο Στίβο, δηλαδή στον κλασικό αθλητισμό, να φιλοξενήσουμε, κάτι το οποίο φιλοδοξούμε έως τα μέσα της επόμενης χρονιάς να έχουμε έτοιμο, καθώς έχει ολοκληρωθεί, όπως θα σας πω σε λίγο, η μελέτη, η σχετική, από την τεχνική μας υπηρεσία, την οποία ευχαριστούμε, και η οποία θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση από την περιφέρεια. Και ευχαριστούμε και ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Πατούγη για την υποστήριξη. Έχουμε επίσης δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και κτηριακών εγκαταστάσεων για ομοσπονδίες και σωματεία, ανάπτυξη προβλεπόμενων εμπορικών χρήσεων και επίσης εξετάζουμε την πιθανότητα δημιουργίας μιας νέας μεγάλης υποδομής φιλοξενίας επίπεδου 4-5 αστεριών, ούτως ώστε να εξυπηρετήσει τις αθλητικές διοργανώσεις αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Όλα αυτά, υπενθυμίζω, ότι αναφέρονται ως προτεραιότητες στο σχέδιο της Δημάν. Άρα λοιπόν έχουμε δρομολογήσει και συνοψίζω εδώ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρώτα απ' όλα οριμάζουμε, όπως σας είπα πριν, την ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι μέσα στις αρχές της επόμενης χρονιάς να εντάξουμε το σχετικό έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο εκτιμούμε το κόστος του περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Η μελέτη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του οργανισμού. Επίσης, δεύτερο έργο που φιλοδοξούμε να εντάξουμε και εκτιμούμε ότι θα ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι η συντήρηση και η επισκευή και ο εξυγχρονισμός του μηχανοστοσίου του ανοιχτού χτυπιστού κολυμπητηρίου, του οποίου επίσης την μελέτη και τα τεύχη και τις προδιαγραφές τις έχει υλοποιήσει η τεχνική μας υπηρεσία. Έχουμε να σημειώσω εγώ με τη σειρά μου ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με το προσωπικό της εγκατάστασης και μεταξύ των οποίων είναι και το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας με την οποία συνεργαζόμαστε για όλες αυτές τις δράσεις. Επίσης, ολοκληρώνουμε την πρώτη φάση του σχεδίου αποκατάστασης φθαρμένου υλικού, αποκατάστασης φθαρμένων υποδομών, συντήρηση και αποκατάσταση διαφόρων περιοχών του Ολυμπιακού Σταδίου, η οποία μας κόστησε για την τρέχουσα χρονιά περί το 1.200.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από τον τακτικό προϋπολογισμό της εγκατάστασης. Μέσα στο 2021 έχουμε προϋπολογίσει από ίδιους πόρους επίσης αντίστοιχες παρεμβάσεις προϋπολογισμού 1,5 εκατομμύρια ευρώ και επίσης την έναρξη των εργασιών στα
υποδομής του Ταρτάν και τον Κουλουάρ στο κεντρικό Ολυμπιακό στάδιο, των δύο ανοιχτών βοηθητικών προπονητηρίων, το K1 και K2, το οποίο γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν επισκεφθεί το ΆΚΑ, και επίσης το κλειστό, τους δρόμους, στους διαδρόμους, το κλειστό κολυμπητήριο του Στίβου, με προϋπολογισμό 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, από την περιφέρεια, από την προγραμματική σύμβαση που έχουμε συμφωνήσει, έχουμε χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης της αναβάθμισης των περιφράξεων του ΆΚΑ, προϋπολογισμού περί των 250.000 ευρώ. Για το στέγαστρο, για τα στέγαστρα Καλατράβα και τη συντήρηση όλων των μεταλλικών κατασκευών, επίσης ακούσατε πριν. Έχουμε επίσης μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση, τη μελέτη και την κατασκευή του κεντρικού κτηρίου στέγασης ομοσπονδιών και κλειστού εθνικού σταδίου εκδηλώσεων και χάντμπολ της Ολυμπιακής, της Εθνικής Ομάδος, με προϋπολογισμό περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Και τέλος έχουμε την δύο έργα που μελετούμε. Σας είπαμε πριν για την ξενοδοχειακή υποδομή και επίσης την πλήρη ανακατασκευή και συντήρηση του κλειστού προπονητηρίου του Στίβου και των ξενώνων του ΆΚΑ, προϋπολογισμού 4 εκατομμύριων ευρώ. Τέλος, να αναφερθώ με μία πρόταση στη μελέτη και κατασκευή της νέας πισίνας στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο και την ανακατασκευή της εξωτερικής καταδυτικής πισίνας, προκειμένου και αυτή να μετατραπεί σε κανονική πισίνα για χρήση των αθλητών και σωματείων. Άρα λοιπόν να έχουμε ακόμα δύο πισίνες στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο. Κλείνοντας, για να μην σας κουράσω άλλο, το σχέδιό μας θεωρούμε ότι πιάνει, ότι καλύπτει με ολοκληρωμένο τρόπο τις ανάγκες του αύριο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εγώ να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βιδάκη. Να σας πω, συνάδελφοι, ότι όλη την παρουσία θα την πάρετε αναλυτικά, ό,τι ακούσατε από τον κύριο Φαγιορίου και τον κύριο Βιδάκη στα μέλη σας μόλις ολοκληρώσουμε. Και να ζητήσω τώρα από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Demand, τον κύριο Δημήτρη Ανδριόπουλο, η εταιρεία που εκπώνησε, όπως ακούσατε νωρίτερα, το Master Plan για το Ολυμπιακό Στάδιο, να μας πει την άποψή του, να μας πει δύο λόγια. Κύριε Ανδριόπουλε. Ανοίξτε το μικρόφωνο. Δεν ακούγεστε. Ακούγομαι τώρα. Τώρα ναι, είστε μια χαρά. Κύριε Ανδριόπουλε. Ωραία. Το είχατε χειριστεί πριν εσείς, οπότε. Έλεγα λοιπόν καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ τον Υπουργό και τη διοίκηση του ΆΚΑ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος, αλλά αν χρειαστεί κάποια διευκρίνηση είμαι διαθέσιμος. Χρονικά λοιπόν ήθελα να σας πω ότι στα τέλη του 2017 μας ζητήθηκε να κάνουμε μία προσέγγιση αποτύπωσης του τι συνέβαινε στο ΆΚΑ και μία καταγραφή και κάποιες ιδέες για το πώς θα μπορούσε αυτό να εξελιχθεί. Και έγινε μία δουλειά περίπου εξαμήνου που παραδόθηκε, όπως αναφέρατε, το Μάρτιο-Απρίλιο του 2018. Θέλω να τονίσω ότι αυτή τη δουλειά την κάναμε αισθανόμενοι τον εαυτό μας ως καθήκον απέναντι στην πολιτεία για μια τέτοια αθλητική εγκατάσταση. Αμυφθήκαμε από το ΆΚΑ με κάτι εντελώς συμβολικό και το κάναμε με πολύ αγάπη και χαρά, γιατί θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει κτήμα και είναι περιουσία όλων των πολιτών της χώρας και όχι μόνο της Αθήνας. Το πρώτο λοιπόν που ήθελα να πω είναι ότι είναι κατανοητό σε όλους ότι μία έκταση 1.200 στρέμματα στο κέντρο ακριβώς της πόλης δεν μπορεί παρά να είναι ένα σημαντικό και ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της ίδιας της πόλης. Και η έκταση και το γεγονός ότι είναι μια Ολυμπιακή εγκατάσταση στην οποία έγιναν οι αγώνες του 2004, αυτομάτως το καθιστούν έναν πόλο καταρχάς τουρισμού και επίσκεψης από τον οποιοδήποτε επισκέπτεται την Αθήνα.
Θα έπρεπε λοιπόν θεωρητικά τα 6,5 εκατομμύρια ξένων επισκεπτών που έχει η πόλη κάθε χρόνο, η μεγάλη τους πλειοψηφία να τον έχει στις προτεραιότητες για να τον επισκέπτεται. Και αυτό, όπως καλά γνωρίζετε, δεν έχει συμβεί ποτέ. Άρα εμείς ξεκινήσαμε τη δουλειά και το πρώτο που κάναμε ήταν να καταγράψουμε τι υπάρχει σε αυτά τα 1.200 στρέμματα, ποια νομοθεσία τα διέπει όσον αφορά τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της χρήσης κτλ. Και μετά να καταγράψουμε αυτά που οι προλαλήσαντες είπαν, τα σημαντικά στοιχεία ασφάλειας και λειτουργίας της εγκατάστασης όπως υπήρχε. Και μετά, χωρίς να αφιερωθεί πολύς χρόνος σε αυτό, διότι αυτό είναι, θα έπρεπε να πω, ένα δεύτερο στάδιο, να εκπονηθεί ένα λεπτομερέστατο master plan σε μια κατεύθυνση που θα την έδινε και η ίδια η πολιτεία. Άρα καταγράψαμε τις τεχνικές αδυναμίες της εγκατάστασης και οι οποίες άκουσα με μεγάλη χαρά ότι τώρα η διοίκηση δρομολογεί και τις έχει ξεκινήσει, χωρίς τις οποίες δεν έχει μέλλον αυτή η εγκατάσταση. Δεν μπορεί δηλαδή, θα φέρω μόνο ένα μικρό παράδειγμα, τα ηλεκτρομηχανολογικά από τις πισίνες να συνδέονται με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις και αν υπάρχει ένα πρόβλημα στις πισίνες να καταραίει το σύστημα του κλειστού γηπέδου μπάσκετ ή της κεντρικής εγκατάστασης. Αυτά λοιπόν... Και αντιστρόφως βέβαια έτσι. Τι είπατε? Και αντιστρόφως. Ακριβώς, και αντιστρόφως. Αυτά λοιπόν όπως αναφέρατε πριν, επειδή έγιναν από το 1980 σε διαφορετικές φάσεις και επειδή δεν υπήρχε ένα αρχικό master plan, αναγκαστικά έγινε αυτό που ονομάζουμε στη γλώσσα την τεχνική μια σαλαμοποίηση χωρίς να υπάρχει πρόληψη και διασύνδεση. Άκουσα με χαρά ότι το έργο εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και πραγματικά όλες αυτές οι τεχνικές υποδομές και η συντήρηση, αν το Ταμείο Ανάκαμψης βοηθήσει, επειδή κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να διαθέσει όλους αυτούς τους πόρους, θα είναι το σημείο εκκίνησης για να λειτουργήσει επιτέλους σωστά. Το δεύτερο μεγάλο στοιχείο που καταγράψαμε είναι ότι, και άκουσα αρκετά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση με μεγάλη χαρά σήμερα και συγχαρητήρια και στον Υπουργό και στη Διοίκηση, είναι ότι αυτά τα 1.200 στρέμματα πρέπει να γίνουν προσβάσιμα στην καθημερινή ζωή της πόλης. Δηλαδή, η περίφραξη ασφαλείας που αναφέρθηκε δεν πρέπει να είναι εμπόδιο από λειτουργίες και δράσεις που αυτά τα 1.200 στρέμματα να έχουν επισκεψιμότητα, τις 17.500 που είπατε και γιατί όχι 30.000 και 40.000 αύριο, αλλά πρέπει να είναι προσβάσιμες και αξιοποιούμενες από τον πολίτη, τον επισκέπτη, το δημότη, σε καθημερινή βάση, κάτι που μετά το 2004 είχε ξεχαστεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη Σπύρου Λούι για πάρα πολλά χρόνια τουριστικά λεωφορεία, κυρίως από επισκέπτες κρουαζιέρας, να σταματάνε και τουρίστες μέσα από τα κάγκελα να προσπαθούν να βγάλουν τη φωτογραφία, αντί να χρεώνει το ΆΚΑ εισιτήριο 15 ευρώ και μια ξενάγηση μίας ώρας. Όπως γίνεται εξάλλου σε όλα τα άλλα Ολυμπιακά στάδια των μεγάλων πόλεων. Αυτά λοιπόν αποτυπώθηκαν και επειδή δεν υπήρχαν καταγεγραμμένα, όπως ξέρετε κύριε Υπουργέ, κατά περιόδους γινόσανται συζητήσεις διάφορες, αυτές που ονομάζω εγώ αστικών μύθων. Δηλαδή μιλούσαν για καινούργιες αναπτύξεις με υλοποίηση 1.000.000 τετραγωνικών μέτρων, χρήσεις α, β, γ, δ. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι το Ολυμπιακό στάδιο είναι μια εγκατάσταση αθλητική, μοναδική και αυτός είναι ο χαρακτήρας της. Δεύτερον, θα μπορούσε με τη σωστή αξιοποίηση, αντί να γκρινιάζουμε γιατί είναι ελληματικός ο προϋπολογισμός και έχει παραδείγματος χάρη 100 εργαζόμενους, να γίνει μια εγκατάσταση και που να είναι κερδοφόρος και να έχει 300 εργαζόμενους. Και γιατί όχι.
Το επόμενο είναι, και αυτό το έχουμε τεκμηριώσει στην έκθεση που παραδώσαμε τότε, ότι το maximum υπολοιπόμενου συντελεστή δόμησης που υπάρχει είναι περίπου στα 60.000 τετραγωνικά μέτρα. Άρα δεν μπορεί κανείς να κάνει πλάνα για 500.000 μέτρα όταν με πολύ αυστηρή νομοθεσία το υπόλοιπο των 1.200 στρεμμάτων είναι περί τα 60.000 τετραγωνικά. Και επίσης οι χρήσεις του έχουν προβλεφθεί από τον νομοθέτη και είναι συγκεκριμένες και ξεκαθαρισμένες. Άρα το μέλλον του ΆΚΑ, το οποίο έχει δύο φάσεις, μία αυτή που εκπονείται και υλοποιείται τώρα και μία δεύτερη που είναι η πιο οραματική αφού τελειώσει η πρώτη φάση, θα πρέπει κατά την άποψή μας να είναι αυτό που είπατε, ένας πόλος αθλητισμού κυρίως, πολιτισμού. Κάντε ένα γκάλωπ σε 100 δημότες του Αμαρουσίου, δεν λέω Αθηναίους, να δείτε πόσοι ξέρουν ότι έχει τόσο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους ο χώρος του ΆΚΑ. Ο ένας στους 100 το γνωρίζει. Ο ένας στους 100. Άρα θα έπρεπε να είναι αθλητισμός που είναι, πολιτισμός, ψυχαγωγία και θα πρέπει να τελειώνει εκεί ή αυτό που έχουμε στο μυαλό μας σαν χρήση και αξιοποίηση του ΆΚΑ. Για να λειτουργήσει όμως αυτό επαρκώς, και αυτό δεν πρέπει να είναι ταμπού, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει μέσα σε αυτό το χώρο ένα αθλητικό ξενοδοχείο. Δηλαδή, πώς θα κάνουμε προγραμματισμό, όπως λεγόταν από παλιά, να φέρνουμε ξένες αθλητικές ομοσπονδίες, είτε του στίβου, είτε του βόλεϊ, είτε του μπάσκετ, είτε της ξιφασκίας, είτε της ποδηλασίας αθλητές και να τους λέμε πηγαίνετε να βρείτε κατάλημα έξω. Μα όλα τα μεγάλα αθλητικά κέντρα του εξωτερικού και οι εγκαταστάσεις, το πρώτο που σου προσφέρουν είναι διαμονή. Άρα μέσα σε αυτό τον χώρο, και υπάρχει χώρος ελεύθερος και συντελεστής και η χρήση συνάδει, με τον οποιοδήποτε τρόπο επιλέξει η πολιτεία, θα πρέπει να γίνει ένα σωστό αθλητικό ξενοδοχείο. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες άλλες συμπληρωματικές εγκαταστάσεις που τις αναφέρατε πριν και εδώ μπορεί να ανοίξει μία συζήτηση χωρίς αλλίωση του χαρακτήρα που να υποβοηθούν τη λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης και σίγουρα αυτό που έχετε αρχίσει ήδη και κάνει, θα πρέπει να γίνει ένας πολύ καλύτερος σχεδιασμός αυτά τα 18.000 άτομα που επισκέπτονται, πώς πρώτον θα αυξηθούν και δεύτερον πώς θα λειτουργούν με ασφάλεια και χωρίς κίνδυνο. Πρέπει να σας πω ότι επειδή πολλά χρόνια τώρα είμαι χρήστης και του K1 και του K2, πριν κλείσει από την πανδημία, και των γηπέδων τένις και από τις πισίνες, υπάρχει πολύς χώρος για τη βελτίωση αυτού που λέμε εμπειρία του επισκέπτη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως σας είπα, κυρίως για λόγους ασφαλείας. Όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται στην Αρτέμιδος όταν λειτουργεί κανονικά το γήπεδο, αλλά και στα κολυμβητήρια, ώστε και αυτό που πληρώνει ο χρήστης να νιώθει ότι το πληρώνει και πιάνει τόπο, αλλά και όλο αυτό που λέμε προϋπολογισμός, έσοδα-έξοδα του ΆΚΑ, να γίνει πιο αποδοτικό, χωρίς να αλλάζει ο κοινωνικός χαρακτήρας και οτιδήποτε άλλο έχουμε στο μυαλό μας όταν κατασκευάστηκε όλο αυτό. Άρα, κλείνοντας, θέλω να πω συγχαρητήρια στη σημερινή διοίκηση του ΆΚΑ και στην πολιτική ηγεσία που το εποπτεύει για όλα αυτά που άκουσα σήμερα, είναι στην πολύ θετική κατεύθυνση. Να δηλώσω δεύτερον πάλι ότι οικειοθελώς και αφιλοκερδώς ό,τι άλλο θελήσετε από μελέτες θα σας το προσφέρουμε. Να επιμείνετε στην ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί αυτά τα χρήματα είναι απαραίτητα για τις πολύ βαριές υποδομές. Ξέρουμε τα θέματα του στεγάστρου, πόσο σοβαρή συντήρηση χρειάζεται κτλ. Και επίσης να πω ότι είναι απεριόριστες οι δυνατότητες αυτής της εγκατάστασης για να εξελιχθεί και να γίνει χρήσιμη
και ωφέλιμη για τον πολίτη, τον δημότη και τον επισκέπτη της πόλης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ανδριόπουλο. Ναι, κύριε Υπουργέ, πριν πάμε στο... Ανδριόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Κάνουμε το αυτονόητο. Δηλαδή, υλοποιούμε στο ακέραιο την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπο των συνεργατών μου, για να αξιοποιήσουμε την εμβληματικότερη αθλητική εγκατάσταση στη χώρα μας. Χαίρομαι που κι εσείς είστε διατεθειμένος να βοηθήσετε και να είστε βέβαιος ότι θα αξιοποιήσουμε αυτή σας την πρόθεση. Και πολύ περισσότερο αυτό που είπατε και αφιλοκερδός. Μας άρεσε πάρα πολύ. Άλλωστε, το έχουμε κάνει σύστημα. Και σε μεγάλο βαθμό πάρα πολλά από αυτά που περιγράψαν έχουν γίνει με την προσφορά, με τη στήριξη των γύρω δήμων, περιφέρειας, φορέων, αλλά και πολλών προσωπικότητων που είτε είναι χρήστες του σταδίου των εγκαταστάσεων, όπως και εσάς προσωπικά, και έχουν ίδια άποψη για τις δυνατότητες που έχει αυτός ο χώρος και τι προσφέρει αυτός ο χώρος, είτε θέλουν πραγματικά να συνδράμουν στην προσπάθεια που κάνει συνολικά η κυβέρνηση για να αναπτύξει τη χώρα μας. Και πιστεύω ότι αναπτύσσοντας αυτή την εγκατάσταση, θα ενισχύσουμε και την οικονομία της χώρας. Και εγώ το πιστεύω βαθύτατα αυτό. Λειτουργούμε χωρίς ταμπού, σας το ξεκαθαρίζω, το λέμε και δημόσια. Δεν έχουμε καμία προκατάληψη, ούτε καμία ενόχληση να πούμε ότι θα συνδυάσουμε και τον ιδιωτικό τομέα, πράγμα το οποίο το έχουμε κάνει αρμονικά, χωρίς φυσικά να αλλοιώσουμε το βασικό χαρακτήρα, τη βασική αποστολή, αυτό που λέγεται Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Σπύρος Λουής. Είναι ξεκάθαρο. Συν της άλλης, διασφαλίζουμε στο ακέραιο τους εργαζόμενους του ΟΑΚΑ. Και βεβαίως κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη οικονομία και φυσικά περισσότερες θέσεις εργασίας. Θέλουμε με κάθε τρόπο το ΟΑΚΑ να είναι αυτοδύναμο και οικονομικά, αλλά να λειτουργεί και αναπτυξιακά και να αποτελέσει προορισμό αθλητικό, πολιτιστικό, ψυχαγωγικό αλλά και τουριστικό. Και βέβαια στόχος μας είναι η επόμενη χρονιά, εάν φυσικά μας επιτρέψουν οι συνθήκες λόγω του lockdown και της πανδημίας, που ελπίζω σύντομα να επανέλθουν, να έχουμε διπλασιασμό των επισκεπτών. Να έχουμε δηλαδή πολλές διοργανώσεις οι οποίες θα φιλοξενηθούν σε εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, ένα, αλλά και διπλάσιο δυνατόν αριθμό πολιτών που επιλέγουν να ψυχαγωγηθούν, να αθληθούν σε εγκαταστάσεις του αθλητικού μας κέντρου. Στον πρόεδρο των εργαζομένων του ΟΑΚΑ, τον κύριο Χρήστο Χρυστακίδη, συνάδελφοι, αμέσως μετά περνάμε σε εσάς για ερωτήσεις. Αν κάποιος θέλει να γράψει στο chat, να στείλει γραπτή, να σηκώσει το χέρι του για να μπορέσω να δώσω το λόγο. Κύριε Χρυστακίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σε όλους σας. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που άκουσα χαροποιούν πολύ το προσωπικό, γιατί πράγματι για πρώτη φορά γίνονται αυτές οι χρήσεις του λόγου για τα καλά λόγια για το προσωπικό. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο με τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες που έχει δώσει ο κύριος Αβγενάκης, ο υπουργός μας, προς όλους μας για τη συμπόρεση και των δύο πλευρών. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τη διοίκηση και τη διεύθυνση του ΟΑΚΑ, πάντα με γνώμονα την καλύτερη αξιοποίηση και την λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ως πρόεδρος των εργαζομένων του ΟΑΚΑ, πρέπει να σας πω ότι έχουμε φέρει ως τώρα καλά αποτελέσματα όσον αφορά τις εργασίες που γίνονται στις συντηρήσεις και στις επισκευές. Παρά τις δύσκολες καταστάσεις λόγω του COVID-19, πάντα με προσοχή και τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για τους χρήστες και τους εργαζόμενους της εγκατάστασης. Πρέπει να ξέρετε ότι το ΟΑΚΑ έχει λίγο προσωπικό, όμως για τους υπαλλήλους είναι κάτι σαν το σπίτι τους, το αγαπούν και συμβάλλουν στην πραγματοποίηση όλων αυτών και την αλλαγή που γίνεται. Καθημερινά βελτιωνόμαστε και δουλεύουμε για να είμαστε έτοιμοι να παραδεχθούμε και πάλι την αθλητική οικογένεια και τις πολιτιστικές δραστηριότητες και αθλητικές που οπωσδήποτε θα αναδείξουν περισσότερο το ΟΑΚΑ. Πρέπει να πω ότι μετά τη θετική ανταπόκριση των ετοιμάτων μας από τον Υπουργό κ. Αβγενάκη, υπογράψαμε και τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης του ΟΑΚΑ, κάτι που είναι απόδειξη ότι έρχεται να σφραγίσει για άλλη μια φορά τη συνεργασία μας. Περιμένουμε και την εφαρμογή της σύμβασης όπως την έχουμε υπογράψει, πάντα με γνώμονα τον οργανισμό και τους εργαζόμενους. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνονται αρκετά έργα στο ΟΑΚΑ. Αυτά που ο κύριος Γενικός, ο κύριος Καλλιούρης, είπε είναι έτσι ακριβώς και για τον ΕΟΚΑΝ και για το ντόπινγκ που θα γίνει καινούργια αίθουσα για την ηλεκτροληψία.
Όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα εργάκια που γίνονται στο ΆΚΑ και οι στεγανοποιήσεις και τα υπόλοιπα έχουν δείξει τον καλύτερο πρόσωπο προς τα έξω. Κάτι που δεν γινόταν άλλες χρόνες. Και βεβαίως είναι θετικό ότι έρχονται χρήματα για να γίνουν και άλλες εργασίες. Μαζί σας και εμείς, κύριε Υπουργέ, θα σας στηρίξουμε όσο μπορούμε για το καλό του οργανισμού του αθλητισμού. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα καλά λόγια που είπατε και θα παρακαλούσα κιόλας με την ευκαιρία που έχω. Κάντε προσλήψεις προσωπικού, γιατί το προσωπικό έχει αποχωρήσει μεγάλους αριθμούς και χρειάζονται ειδικότητες όπως των πολιτικών μηχανικών, των μηχανολόγων και τεχνικών, οι οποίοι έχουν εξαλείψει τελείως. Θα είναι πολύ θετικό να το κάνετε και θα πάει καλύτερα το ΆΚΑ. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο. Στη διάθεσή σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω, καταρχήν να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ Πρόεδρε, για τα καλά σου λόγια. Και να ξεκαθαρίσουμε στους όσους μας παρακολουθούν ότι δεν είχαμε προηγούμενη γνωριμία με τον Πρόεδρο, ούτε καμία κομματική συγγένεια λόγω της προηγούμενης μου ιδιότητας ως γραμματέας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Καμία σχέση, ανήκω σε άλλο πολιτικό. Έτσι, ακριβώς το λέμε, για να μην νομίζουμε ότι έχουμε και καμία προηγούμενη συγγένεια, σχέση, κομματική, οτιδήποτε. Καμία σχέση. Αλλά ανήκω σε άλλο πολιτικό χώρο. Έτσι, συνδεθήκαμε μέσα από τη δουλειά. Μέσα από την κοινή αγάπη για να πάρει το ΆΚΑ τα πάνω του και να επανέλθει στη λάμψη που είχε τα προηγούμενα χρόνια και που χάθηκε στην πορεία. Μια ερώτηση να κάνω, Πρόεδρε. Πόσοι είστε εργαζόμενοι σήμερα, εγώ γνωρίζω απλώς για να ακούσουν όσοι μας παρακολουθούν, και πόσοι ήσασταν στο ξεκίνημα λειτουργίας του ΆΚΑ, δηλαδή το 2004 και δόθε. Πώς ήσασταν τότε, πώς είστε σήμερα? Είμαστε 150 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή. Όλες οι ειδικότητες, από τεχνικό, διοικητικό, ιατρικό, προσωπικό, ΕΚΑΕ, φύλαξη, καθαριότητα, τα πάντα. Ενώ κάποτε ήμασταν 400 τόσα άτομα. Με αυτό πρέπει να βγάλουμε τις βάρδιες, να γίνουν οι αγώνες. Πρέπει να σας πω ότι οι αγώνες γίνονται χωρίς να πληρώνεται το προσωπικό, γιατί είναι τόσες πολλές οι ώρες που δεν μας επιτρέπει πλέον ο νόμος για να πληρωνόμαστε. Και παίρνουμε κάποια ρεπά. Υποτίθεται παίρνουμε, γιατί και αυτά δεν μπορούμε να τα πάρουμε, γιατί πρέπει να βγει η εργασία. Αρκεί να σας πω ότι έχουμε 30, 40, 50, 80 ρεπό ο καθένας που δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Με τον κύριο Γαλιορή που είστε μπλέξει, δεν νομίζω να πάρετε ρεπό εδώ που σας βλέπω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Γαλιορής πρέπει να βγάλει την μπαταρία από την πλάτη και να κάτσει λίγο σπίτι του. Ωστόσο, να συμπληρώσουμε. Φυσικά και ο δίπλα από εσάς ο πρόεδρος και εκείνος συμβάλλει στα μέγιστα. Έτσι, για να συμπληρώσω κάτι ακόμα, ότι για πρώτη φορά το Υπουργείο Αθλητισμού συνεργάστηκε με το Υπουργείο Εργασίας. Και έτσι, μέσα από το πρόγραμμα του ΑΕΔ, έχουμε οκταμηνίτες, 599 για όλη τη χώρα, εκ των οποίων ένας αριθμός άνω των 30-28 είναι για το ΆΚΑ και συνολικά 300 συμβασιούχοι, οκταμηνίτες είναι άλλο ένα οκτάμηνο, είναι σε όλες τις αρχές μας εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 28 είναι στο ΆΚΑ. Και αυτό είναι για πρώτη φορά στα πλαίσια της ενίσχυσης της κάλυψης των κενών, των οποίων πολύ σωστά αναφέρατε. Και βέβαια να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για πρόληψη μόνιμου προσωπικού, είναι εξαιρετικά χρονοβόρες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε ή να μην κάνουμε πράγματα εν όψη των προσλήψεων που θέλουμε να γίνουν στο μέλλον. Τώρα έχουμε δουλειά να κάνουμε και πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να λύνουμε τα προβλήματά μας και να τραβούμε μπροστά. Και σε αυτή την προσπάθεια είστε βάλει τα μέγιστα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Αν θέλετε κάτι άλλο, στη διάθεσή σας. Κυρία Σπανέα, μας ακούει? Ναι, σας ακούω. Συγχαρητήρια για όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται σε όλη την ομάδα. Θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τα χρέη που υπάρχουν στο ΆΚΑ. Γιατί από όσο γνωρίζω, τόσο ομοσπονδίες, αλλά και ποδοσφαιρικές ομάδες, μπάσκετ κλπ. Υπάρχουν χρέη. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κυρία Σπανέα, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ερώτηση. Οφείλω να ομολογήσω ότι με το που παραλάβαμε έναν κατάλογο με χρέη προς το ΆΚΑ, το ύψος των οποίων είναι περίπου 13,5 εκατομμύρια, ο οποίος αυτός κατάλογος αυτή τη στιγμή που μιλάμε καθαρίζει, δηλαδή υπάρχουν ποσά τα οποία ενώ έχουν παραγραφεί δεν έχουν φύγει από αυτόν τον κατάλογο. Οπότε εντάσσεται σε αυτό που είπαμε πριν για την αναδιάρθρωση της οικονομικής μας υπηρεσίας. Βλέπουμε ακριβώς τι μας χρωστάνε και βλέπουμε τι μπορούμε να διεκδικήσουμε και ποια είναι η διαδικασία.
δεν θα αφήσουμε κάτι έτσι, δεν μας περισσεύουν χρήματα. Αντιθέτως, πρέπει να μπούμε σε μια λογική να συμμαζέψουμε τα οικονομικά μας. Να προσθέσω κάτι εδώ, αν με επιτρέπετε, κύριε Σπανέ, ότι η διοίκηση του ΆΚΑ, όπως και οι υπόλοιπες διοικήσεις των αθλητικών μας κέντρων, ανταποκρίθηκαν στην παράκληση να διευκολύνουν τους μισθωτές, σωματεία και ομοσπονδίες που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις μας για την περίοδο του πρώτου lockdown, αλλά και για την περίοδο του δεύτερου που διανύουμε τώρα, ώστε να έχουμε μια διευκόλυνση, μια εξυπηρέτηση λόγω της απώλειας εσόδων που έχουν εκείνοι και χωρίς δεύτερη σκέψη προχώρησαν σε αυτή την απόφαση, εφαρμόσαν τις μειώσεις αυτές. Υπήρξε μια μεγάλη αιμορραγία οικονομική. Παρόλα αυτά, όλα όσα είχαμε προγραμματίσει δεν έμειναν πίσω και αυτό λέγεται καλή διαχείριση και συνδυασμός ενεργειών για να καταφέρουμε να φέρουμε αποτέλεσμα. Και οφείλω να πω για μια φορά ένα μπράβο σε όλους τους υπευθύνους, είτε πρόεδρο και διοίκηση, είτε συντονιστή διευθυντή και αναπληρωτή του. Κοινό και την Αυγή. Κύριε Κομόλη. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Μ' ακούτε, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, ακούγεσαι μια χαρά, Νίκο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλημέρα, λοιπόν. Καταρχάς, και πριν κάνω τις ερωτήσεις μου, θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον κύριο Χαλιορή προσωπικά. Όχι για αυτά που κάνει, αλλά για τον τρόπο που τα κάνει, γιατί δείχνει πραγματικά ότι το πιστεύει αυτό και έχει τεθεί ψυχή και σώμα της αυτό. Κάτι το οποίο προσωπικά εγώ στα τόσα χρόνια που είμαι στο χώρο δεν έχω ξαναδεί. Δεν ξέρω τι βιταμίνες του δίνει ο κύριος Υπουργός, αλλά είναι σίγουρο... Από αυτές που παίρνω και εγώ το εντάξει. Λοιπόν, πραγματικά είναι αξιέπαινη η προσπάθειά του και ελπίζω να συνεχίσει έτσι και να μην κουραστεί ή κάποιοι άλλοι λόγοι τον αναγκάσουν να σταματήσει. Αλλά νομίζω ότι με τη δική του ενέργεια γίνονται πολλά πράγματα και δεν έχω κανένα λόγο να του πω τα καλά λόγια, αλλά πραγματικά τα αξίζει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, θέλω να ρωτήσω, γνωρίζουμε όλοι ότι στο προσεχές διάστημα θα αποχωρήσουν σημαντικές ομάδες από το ΆΚΑ, δηλαδή θα αποχωρήσει η ποδοσφαιρική ΑΕΚ, η μπασκετική ΑΕΚ, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, κάποιες ομάδες, αυτές οι ομάδες οι οποίες πληρώνουν και πολύ μεγάλα ποσά για την επινοικίαση των χώρων. Όλα καλά. Κάποιος έχει ανοίξει το μικρόφωνο, όμως παρακαλώ πολύ να κλείσετε τα μικρόφωνα να τελειώσει την ερώτηση στον συνάδελφό σας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούσατε. Έτσι, ναι, θα αποχωρήσουν λοιπόν μέσα στο επόμενο διάστημα μεγάλες ομάδες οι οποίες πληρώνουν και αρκετά ποσά για να επινοικιάσουν τους χώρους. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο πλάνο της κάλυψης αυτών των εσόδων από το ΆΚΑ, γιατί σίγουρα θα δημιουργήσουμε μια μαύρη τρύπα οικονομική, η οποία ούτως ή άλλως το πρόβλημα το οικονομικό είναι μεγάλο στο ΆΚΑ και με αυτές τις ομάδες. Αν λοιπόν έχει εκπονηθεί κάποιο πλάνο να καλυφθεί αυτό το μεγάλο κενό, και από εκεί και πέρα θα ήθελα να ρωτήσω επίσης, επειδή πολλές ομάδες ιδιώτες αλλά και ιδιωτικά σωματεία επινοικιάζουν χώρους, αν θα υπάρχει μια αλλαγή στο κόμιστρο όλων αυτών, αν δηλαδή αυτή η αποχώρηση θα αποφέρει, ίσως θα επιφέρει και κάποια αύξηση των χρημάτων τα οποία πληρώνουν αυτή τη στιγμή ιδιώτες, σωματεία, ομοσπονδίες για να επινοικιάσουν τους χώρους. Είναι λίγο αλληλένδετο και γι' αυτό το βάζω και στην ίδια ερώτηση. Ευχαριστώ. Αντίση. Καταλαβαίνω το προβληματισμό σας, το ερώτημά σας. Θέλω να πω ευθέως ότι αλλαγή στη φιλοσοφία και στο πνεύμα. Σε ό,τι αφορά το ύψος των μισθωτηρίων δεν υπάρχει, αλλά ότι πρέπει να υπάρξει ένας εξορθολογισμός, αυτό συστηματικά γίνεται και πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια και με όρους διαφάνειας. Από την άλλη, σε ό,τι αφορά την απώλεια των εσόδων που σωστά λέτε θα υπάρξει όταν με το καλό δούμε να ολοκληρώνεται το γήπεδο, οι υπηρεσίες εγκαταστάσεις της ΑΕΚ ή μετέπειτα του Παναθηναϊκού ή κάτι αντίστοιχο για τον μπάσκετ της ΑΕΚ κτλ. Ναι, είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Αυτή την ώρα όμως τρέχουμε να καλύψουμε τα καθημερινά, τα μικρά αλλά πολύ σημαντικά, τα οποία περιέγραψε νωρίτερα ο κ. Χαλιορής. Δρομολογούμε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που ενισχύουν το αύριο του ΆΚΑ και είμαι βέβαιος ότι
Στο ενδιάμεσο και με τη συνεργασία του κ. Ανδριόπουλου θα καταφέρουμε να έχουμε απάντηση επαρκής σε όλα αυτά που επικαλεστήκατε ως αιμορραγία οικονομική. Το αντιλαμβανόμαστε. Δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά το ΟΑΚΑ δεν στηρίζεται μονάχα στο γήπεδο ποδοσφαίρου ή στο γήπεδο του μπάτσετ. Έχει σειρά εγκαταστάσεων και θα αναπτύξουμε και άλλες εγκαταστάσεις, όπως ακούσατε, για να δημιουργήσουμε και έσοδα, αλλά φυσικά και οικονομία κλίμακος. Θέλουμε να είναι αυτοδύναμο οικονομικά το ΟΑΚΑ και να μην στηρίζεται μονάχα στην κρατική επιχορήγηση του Υπουργείου Αθλητισμού. Μπορεί να τα καταφέρει, να στέκει στα πόδια του όρθιο, να παράγει έσοδα τέτοια που θα καλύπτουν τις ανάγκες και τα έξοδα συντήρησης αλλά και ανάπτυξής του, αλλά και χωρίς φυσικά σημαίνει ότι το Υπουργείο Αθλητισμού δεν θα ενισχύει οποτεδήποτε απαιτηθεί, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε ακόμα και η περιφέρεια Αττικής, είτε άλλου είδους ταμεία τα οποία αξιοποιούμε για να πάει μπροστά το ΟΑΚΑ. Δεν θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Δεν μένουμε σταυρωμένα τα χέρια. Δεν στηρίζεται το ΟΑΚΑ μονάχα στο γήπεδο ποδοσφαίρου ή στο γήπεδο μπάσκετ. Θα ήταν λάθος αυτή η αντίληψη και κάτι τέτοιο, όπως ακούσατε, δεν ισχύει σε εμάς. Η κυρία Ζουμή τώρα έχει το λόγο. Αλέκα. Μ' ακούτε τώρα? Ναι, ακούγεσαι κανονικά. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Βιτάκη, στον κύριο Πρόεδρο. Αφορά στην προγραμματική σύμβαση με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για την ολιστική μελέτη. Η συγκεκριμένη μελέτη, κύριε Πρόεδρε, θα χρηματοδοτηθεί από το ΟΑΚΑ. Πόσο θα κοστίσει και με ποια διαδικασία επιλέχθηκε το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, αν έγινε πρόσκληση ενδιαφέροντος δηλαδή σε άλλα ιδρύματα ή και ιδιώτες? Κύριε Βιδάκη, να απαντήσω. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Διάβασα και το αφιέρωμά σας σε δύο Κυριακές, νομίζω, πριν στην Αυγή. Η πραγματικότητα είναι ότι οι προγραμματικές συμβάσεις λειτουργούν με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, δεν γίνονται ούτε προσκλήσεις, ούτε, να το πούμε έτσι, διαγωνισμοί κλπ. Δύο μέρη αποφασίζουν ότι μπορούν να συμπράξουν για να παραχθεί ένα συγκεκριμένο παραδοτέο, όπως παραδείγματος χάρη προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια, που σας είπε πριν ο Υπουργός, προγραμματική σύμβαση με το Δημόκρητο που έχουμε κάνει για το εργαστήριο του ντόπινγκ και πολλές προγραμματικές συμβάσεις που έχουμε κάνει με πολλά πανεπιστήμια. Η συγκεκριμένη επιλογή, αν αναφέρεστε στο γεγονός ότι είμαι καθηγητής στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, καταρχήν με τιμά, έτσι, δεν κρύβω ότι συνέβαλε. Να γνωρίζω και θα σας πω όμως γιατί συνέβαλε, διότι έχω την χαρά να είμαι στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και να γνωρίζω τη δουλειά τη σπουδαία που κάνουν στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών σε όλη την Κρήτη, σε μια σειρά πολύ μεγάλων ενεργειακών μελετών που αφορά την περιφέρεια Κρήτης, αφορά το Παγκρήτιο Στάδιο, αφορά τους Δήμους όλης της Κρήτης. Μπορείτε να τα διαπιστώσετε αυτά. Άρα λοιπόν επιλέγηκε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο το οποίο έχει εξαιρετική εμπειρία σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και μια ακόμα μεγάλη εθνική εγκατάσταση που έχει ολοκληρώσει. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το σκεπτικό. Όσοι για τη χρηματοδότηση είπα λίγο πριν ότι η συνολική επένδυση του έργου θα κοστίσει, έχουμε προϋπολογίσει, να σας το πω έτσι, με χοντρούς αριθμούς, 10 εκατομμύρια όσον αφορά την υλοποίηση βέβαια όλου του έργου και το τμήμα το αντίστοιχο της προετοιμασίας των μελετών, των τευχών, της αποτύπωσης, του ενεργειακού όντου και όλα αυτά, έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 200.000 ευρώ, το οποίο καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΑΚΑ. Έχει υπάρξει κάποια μελέτη για αυτό το ποσό, από πού προκύπτουν τα 200.000 ευρώ? Μέσα στην προγραμματική σύμβαση, η οποία είναι στη διάβγεια, υπάρχει πλήρης κοστολόγηση και παραδοτέα, τρόπος πληρωμής κλπ. Βεβαίως, έχει υπάρξει συνεργασία μεταξύ και των διοικήσεων και των τεχνικών για το εύλογο του κόστους. Εννοείται ότι έχει γίνει. Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο θέμα δεοντολογίας που ένα κονδύλι απευθείας φεύγει από το ΟΑΚΑ και πηγαίνει στο πανεπιστήμιο στο οποίο είστε καθηγητής? Είναι απολύτως φυσιολογικό, θεωρώ, όπως είναι απολύτως φυσιολογικό το ότι χρηματοδοτεί, φεύγει από το ΟΑΚΑ ένα ποσό σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και χρηματοδοτεί το ντόπινγκ
στο Δημόκρητο. Έτσι. Είναι καθημερινή λειτουργία μιας εγκατάστασης. Το ΆΚΑ έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, αποτελεί ένα πολύ μικρό τμήμα η συγκεκριμένη δαπάνη και αναφέρεται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια άνοιξε αυτή η συζήτηση, με πρωτοβουλία βεβαίως του Υπουργού, όπου έχει την πολιτική, να το πούμε έτσι, κατεύθυνση της ενεργειακής αναβάθμισης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων. Φαντάζομαι ότι άλλες διοικήσεις θα προχωρήσουν σε αντίστοιχες, να το πούμε έτσι, συνεργασίες με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή μακάρι και για το πανεπιστήμιο στο οποίο είμαι καθηγητής, με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι. Πρώτον, οι διοικήσεις όλων των αθλητικών μας κέντρων σε όλη την Ελλάδα είναι άμυστες. Ένα. Γιατί κάπως ξεχαστήκατε κι εσείς ως μέσο ενημέρωσης που γράφατε με περισσή ευκολία πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα. Δεύτερον, αυτό που θέλω να πω, ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και εσείς βεβαίως έχετε κάθε δικαίωμα και υποχρέωση λόγω του έργου της αποστολής σας να αναδεικνύετε τα κακό κείμενα. Ό,τι κακό κείμενο εντοπίσετε, βγάλτε το και κρεμάστε στα μανταλάκια τον οποιοδήποτε εντοπίσετε ότι υπάρχει κάτι μεμπτό ή αρνητικό ή παράνομο. Αλλά από την άλλη όμως, αυτό δεν σας στερεί το δικαίωμα, πράγμα το οποίο δεν το έχετε κάνει, να αναδείξετε και να πείτε ένα μπράβο σε κάτι σωστό. Και μέχρι στιγμής, με συγχωρείτε ρε παιδιά, αλλά δεν είστε ούτε ένα σωστό διακρίνει εσείς ως μέσο ενημέρωσης που αντιπολιτεύεστε διαρκώς την κυβέρνηση. Ένα σωστό δεν βρήκατε από την πορεία μας μέχρι σήμερα. Κρίμα από το Θεό είναι. Καλό είναι λοιπόν να βγάλετε τις παροπίδες. Καλό είναι λοιπόν να δείτε τα πράγματα αντικειμενικά. Να δείτε ποια είναι η πραγματικότητα. Να μιλήσετε και με τα μέλη της αθλητικής οικογένειας της χώρας μας. Υποσαγράψετε και μια καλή κουβέντα. Δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν σας πει κανείς ότι ενταχθήκατε στη Νέα Δημοκρατία. Προς Θεού δηλαδή. Αλλά δείτε αντικειμενικά. Δείτε αντικειμενικά και συνολικά το έργο που παράγεται σήμερα από την ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού σε συνεργασία με τις άμεσες διοικήσεις. Και εδώ είμαστε. Αν υπάρξει κάτι κακό, στρεβλό, θα το διορθώσουμε. Αν μας κριτικάρετε, είναι δουλειά σας και δουλειά μας. Αλλά αυτό δεν πρέπει να σε εμποδίζει να δείτε τα όποια θετικά, γιατί γίνονται σήμερα πράγματα στο σύνολο του αθλητικού οικοδομήματος στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ. Κρατήσουμε λίγο τους κανόνες της συνέντευξης τύπου, δηλαδή ερώτηση-απάντηση. Φαντάζομαι ότι αν κάποιος θέλει να κάνει συνέντευξη, κανείς δεν πρόκειται να αρνηθεί να δώσει μια συνέντευξη. Το λέω επειδή έκανες ένα ολόκληρο διάλογο. Μέχρι τώρα, επειδή έχω πολλές ερωτήσεις, να προχωρήσω. Μπορώ. Γράψτε, Ευαγγέλη. Ο κύριος Αντωνίνης ρωτάει, επειδή δεν έχει ήχο, στη συνέχεια θα δώσω τον λόγο στον κύριο Λαμπύρη και στον κύριο Τριανταφύλλου, αλλά ο κύριος Αντωνίνης ρωτάει, το πλάνο νοικοκυρέματος ανάπτυξη αξιοποίηση του ΆΚΑ, όπως το είπατε, θα γίνει με συμμετοχή ιδιωτών? Γίνεται ήδη με συμμετοχή ιδιωτών, αλλά πάντα με όρους διαφάνειας και χωρίς καμία πρόθεση να ζημιωθεί το ταμείο του ΆΚΑ, αφενός και αφετέρου να αλλοιωθεί ο βασικός λόγος για τον οποίο συστάθηκε, κτίστηκε, δημιουργήθηκε αυτή η εγκατάσταση που λέγεται Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο ΆΚΑ Σπύρος Λουής. Δεν έχουμε κανένα ταμπού, το είπα και νωρίτερα. Με όρους διαφάνειας όμως πορευόμαστε, εξασφαλίζοντας καταρχήν τους εργαζόμενούς μας, την λειτουργία και τον προσανατολισμό που έχει από τη σύστασή του ο εθνικός οργανισμός αυτός. Από την άλλη όμως, αξιοποιούμε τη διάθεση ιδιωτικών κεφαλαίων να επενδυθούν με όρους διαφάνειας, θα το πω για πολλωστή φορά, και να έχουμε ένα κοινό όφελος. Εμείς τέτοιους προκαταλήψεις που είχαν οι προηγούμενοι δεν έχουμε. Γι' αυτό το λόγο και θεωρούμε ότι το master plan, το οποίο ανακαλύψαμε στα σερτάρια μας παρατημένο κατά 2,5 περίπου χρόνια, είναι ένας εξαιρετικός οδηγός για να πάμε μπροστά όλη αυτή την εγκατάσταση και να την αξιοποιήσουμε σε μέγιστο βαθμό. Έτσι ώστε να στέκεται οικονομικά στα πόδια της, αφενός, αφέτερου, να επανέλθει σε επίπεδο ασφάλειας, λειτουργικότητας και λάμψης εκεί που ήταν. Γιατί δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια, 16-13 χρόνια, γίνανε ελάχιστα πράγματα μπροστά σε αυτά που θα πρέπει να έχουν γίνει. Κύριος Λαμπύρης από τα Νέα και τον Όβερ. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, Γιάννη, ακούστε. Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον πλέον. Ήθελα να σας ρωτήσω και ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη, γιατί είχα ένα πρόβλημα με τη σύνδεση και αν το έχετε πει νωρίτερα, ζητάω συγγνώμη. Είναι μια ερώτηση πολύ γρήγορη με τρία σκέλη που έχει να κάνει ανοιχτό κολυμβητήριο ΆΚΑ,
εάν έχουμε κάποιο θέμα με το θέμα του hardball που έχει θέσει επιθυμία χρόνων, νομίζω, των τελευταίων, Εθνική Ομάδα και η ΑΕΚ να έχουν μία έδρα. Και το τρίτο, και για μένα από τα βασικά που είναι ίσως το από τα λίγα Ολυμπιακά στάδια, δεν είναι τωρινό, είναι χρόνων, με το θέμα της κυκλοφοριακής, το πώς μπορεί να πάει ο κόσμος. Γιατί έχουμε ένα σταθμό, την Ειρήνη, που φανταστείτε μία μητέρα με ένα παιδί με καρότσι ή κάποιον ηλικιωμένο, χωρίς να βάλω αν είναι με βροχή ή με πολύ ήλιο, μέχρι να φτάσει σε μία από τις εγκαταστάσεις, και το θέμα των λεωφορείων που σταματάνε στην Κηφισίας, μέχρι να πάει το μετρό που είναι πολύ μελλοντικό. Να ρωτήσω αν κάποια στιγμή μπορεί να μπει ένα λούπ, ένα λεωφορείο που να περνάει τη Σπύρου Λούι, έστω την ώρα που έχουμε αγώνες για τους θεατές και όσους είναι εμπλεκόμενοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτό κολυμπητήριο γήπεδο του Χάντμπολ και... Λοιπόν, πάμε τη σειρά. Πρώτον, ξέρετε πολύ καλά ότι το ανοιχτό κολυμπητήριο, δηλαδή το καταδυτήριο, για να το λέμε ακριβώς όπως έχει, δεν λειτουργήσε ποτέ. Κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων δεν λειτουργήσε ποτέ. Λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία για να αξιοποιηθεί αυτή η εγκατάσταση, η οποία είχε κατασκευαστεί με χρήματα του ελληνικού δημοσίου και που ποτέ δεν λειτουργήσε. Όχι ως καταδυτήριο, βέβαια, διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ως καταδυτήριο σε εξωτερικό χώρο. Θα λειτουργήσει ως πισίνα κανονική. Καταδυτήριο θα δημιουργήσουμε σε εσωτερικό χώρο, μία από τις δύο πισίνες που διαθέτουμε, που έχει τις προδιαγραφές, ώστε να υπάρχει δηλαδή καταδυτήριο ασφαλές σε κλειστό χώρο, να προπονιούνται και η εθνική ομάδα μας, αλλά και όλοι οι αθλητές που ακολουθούν αυτό το άθλημα. Προσθέτουμε μία επιπλέον κολυμπητική δεξαμενή, την ανοιχτή, η οποία ήταν ανενεργή για όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια και μια νέα πισίνα, για την οποία νέα πισίνα και το ανοιχτό κολυμπητήριο καταδυτήριο μέχρι σήμερα, είμαστε σε τελική ευθεία να καταθέσουμε πρόταση προς τη Lada Development, ώστε να αξιοποιήσουμε, να ενεργοποιήσουμε δηλαδή ένα όρο που υπάρχει μέσα στο μνημόνιο συνεργασίας μας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Lada Development, με αφορμή το ελληνικό ΑΕ και την παραχώρηση των εγκαταστάσεων, τη έκταση των εγκαταστάσεών μας στον Άγιο Κοσμά. Αξιοποιούμε δηλαδή τα αντισταθμιστικά ωφέλη που μπορούμε να έχουμε μέσα από αυτό το μνημόνιο, που προκύπτει μέσα από αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Για να έχουμε το συντομότερο επιπλέον κολυμπητικές δεξαμενές, να εξυπηρετούμε με ασφάλεια επιπλέον αθλητές και φυσικά την προετοιμασία των αθλητών μας εν ώψη Ολυμπιακής ή Παραολυμπιακής χρονιάς. Και βέβαια, σύν της άλλης, κάνουμε και οικονομία κλίμακος. Δηλαδή, τι έχουμε εγκαταστάσει ενεργείας χρόνια τώρα και τις αξιοποιούμε και δίνουμε ζωντάνια και δύναμη και δημιουργούμε και πρόσθετα οικονομικά ωφέλη και στο Ολυμπιακό στάδιο, το οποίο παρεπτόντως διέθεται, αλλά δεν διέθεται καταδυτήριο. Είχε, αλλά δεν είχε στην ουσία. Σύν της άλλης, είπατε για το handball. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, είστε απόλυτο δίκιο, δεν μας ακούσατε στην αρχή πιθανότατα. Έχουμε ήδη προχωρήσει σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Handball, του οποίου ευχαριστώ και έχουμε άριστη συνεργασία, αλλά και με τον βασικό, με τον πρόεδρο και στέλεχος της ΑΕΚ του handball, για να προχωρήσουμε στην κατασκευή ενός γηπέδου που θα φιλοξενεί την εθνική ομάδα μας, διοργανώσεις όπως αυτές που θα γίνουν το καλοκαίρι που μας έρχεται, και αναφέρομαι στη Διεθνή Διοργάνωση Εφήβων Handball για το 2021, όπου αυτή η διοργάνωση έχει ενταχθεί στο Ελλάδα 2021 και βέβαια θα λειτουργήσει και ως έδρα της ΑΕΚ του handball. Προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε συνδυαστικές ενέργειες με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά που όμως θα ωφεληθεί και το ΑΚΑ από μια ακόμα εγκατάσταση για ένα ακόμα άθλημα, το οποίο θέλουμε να πάει μπροστά και να αναπτυχθεί και να έρθει στο επίπεδο που πραγματικά το αξίζει. Το handball έχει δυνατότητες, έχει προοπτικές. Πιστεύουμε σε αυτό το άθλημα και το Υπουργείο Αθλητισμού δεν ασχολείται μονάχα με το ποδόσφαιρο. Ασχολείται με όλα τα αθλήματα εξίσου σοβαρά και πολύ προσεκτικά. Το τελευταίο. Εξυπηρέτηση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε κάνει ενέργειες. Δεν είμαστε σε θέση να πούμε ακόμα πράγματα, γιατί είναι πολυεπίπεδο το πρόβλημα αυτό. Όμως είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει, πολύ σωστά το θέτετε. Με την αύξηση της ροής του κόσμου, είτε αθλητών είτε επισκεπτών, εντός ή εκτός αγωγικών αθλητών, θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε και σε αυτά. Προς το παρόν όμως δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο να πούμε. Είμαστε συζητήσεις με τις υπηρεσίες τις αρμόδιες, δεν μπλέκονται πολύ στο θέμα αυτό. Το γνωρίζουμε πάντως και έχετε δίκιο και που το θέτετε ως ερώτημα, παύλα παρατήρηση. Γιατί είναι κάτι που μας απασχολεί. Να τους κάτσω αυτό. Να πει και ο Σκαγιώρης κάποια πράγματα που πιθανότατα να απαντήσουν μερικώς στο ερώτημά σας. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι για το εξωτερικό κολυμπητήριο, το οποίο είπατε πολύ σωστά. Το καταδυτήριο, όπως είπε ο Υπουργός, δεν έχει λειτουργήσει ποτέ λόγω κάποιων προβλημάτων. Δεν προβλέπεται να λειτουργεί εξωτερικό κολυμπητήριο λόγω
των ανέμων, καταδυτήριο, συγγνώμη. Επίσης, κάτι το οποίο δεν αναφέραμε είναι το εξής. Από την πρώτη μέρα που πήγαμε, βρήκαμε με πολύ μεγάλη λύπη όλα τα δημοσιογραφικά ξύλινα, τις κατασκευές ξύλινες που ήταν πάνω για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν ακόμα εκεί και σαπίζανε. Απομακρύνθηκαν όλα, καθαρίστηκε ο χώρος και αυτή τη στιγμή δρομολογούμε να φύγουν και οι κερκίδες, με αποτέλεσμα το εξωτερικό κολυμπητήριο να έχει τη δυνατότητα να διοργανώσει και πάλι αγώνες. Γιατί σήμερα δεν παίρνει καν άδεια. Γιατί λέμε απομάκρυνση κερκίδων, για ακούστε λίγο αυτό, τι σημαίνει αυτό. Ακούγεται πολύ απλό. Αλλά οι κερκίδες αυτές είχαν ως αφορμή. Καλά, Κωνσταντίνε. Οι κερκίδες αυτές είχαν μπει το 2004 ώστε να καλύψουν τις ανάγκες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έπρεπε να έχουν απομακρυνθεί από το Σεπτέμβριο του 2004, αυτό υπάρχει με έγγραφα, όπως επίσης και όσοι γνωρίζουν το Ολυμπιακό Στάδιο και κάποιες άλλες μεταλλικές κατασκευές, σάπιες που ήταν ανάμεσα σε εγκαταστάσεις, απομακρύνθηκαν και αυτές, πρέπει να φύγουν για να έχει τη δυνατότητα να ξαναπάρει άδεια λειτουργίας. Άρα λοιπόν έχουμε μια μεγάλη πισίνα, την αγαπημένη πισίνα από ό,τι λέει ο Φέλπς, γιατί τη θεωρούν γρήγορη πισίνα, η οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει, συν το γεγονός ότι σε κάθε πυλώνα έχει περίπου 28 με 30 προβολείς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανάβει ένας. Ένας προβολέας για το Ολυμπιακό κολυμπητήριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς, Γιάννη, να περάσουμε στον Σωτήρη Τριανταφύλου, τον συνάδελφο από το Sport 3. Σωτήρη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Ακούγομαι, φαντάζομαι. Ναι, μια χαρά. Ωραία. Καλημέρα σε όλους. Θα κάνω και ερώτηση με δύο σκέλη και με μια κρίση. Διότι πρέπει να σας πω ότι πολλά χρόνια σε προηγούμενα μέσα ενημέρωσης που εργάστηκα, κατά καιρούς έχω κάνει έρευνες πολλές για το Ολυμπιακό Στάδιο. Κυρίως αναδεικνύαμε τα αρνητικά. Δεν υπήρχαν πολλά θετικά για να αναδείξουμε, ειδικά μετά το 2004. Πρέπει να πω ότι για πρώτη φορά ακούω πολλά θετικά. Είναι συγκλονιστικά τα θετικά που έχουμε ακούσει σήμερα και αυτό πρέπει, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός, πριν να το καταθέσω. Αυτό βεβαίως μου προέκυψε στην πορεία η κρίση αυτή. Δεν σημαίνει ότι δεν θα αναδειχνούν ορισμένα και κακό κείμενα. Έτσι. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να ήταν και κάποια άλλα πανεπιστήμια σε αυτό μέσα. Υπάρχει και το Πολυτεχνείο της Αθήνας, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το οποίο είμαι εγώ. Υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια. Θα μπορούσε να είναι και ελπίζω ότι θα είναι. Και αυτό είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων, ξέρετε. Εγώ τώρα θα ρωτήσω το εξής. Επειδή είναι και σε ερευνητικά μου ενδιαφέροντα. Άκουσα πριν, δεν ξέρω αν ο κύριος Ανδριόπουλος είναι μαζί μας, είπε ότι το ΆΚΑ θα αναδειχθεί ως τοπόσιμο. Ένα το κρατούμενο. Τα τοπόσημα βεβαίως σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη είναι πολλά γήπεδα, μάλλον και πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν αναδειχθεί ως τοπόσημα και έχουν συμβάλει στην αλλαγή της εικόνας της πόλης. Δεν ξέρουμε ποιο δίκτυο θα συνδεθεί το ΆΚΑ ως τοπόσημο ή ποιες θα είναι οι ευρύτερες παρεμβάσεις που θα γίνουν για να είναι πλέον ένα τοπόσημο της πόλης των Αθηνών το ΆΚΑ. Το ένα που θέλω να ρωτήσω είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το στέγαστρο Καλατράβα. Σε παλαιότερες έρευνες που έχω κάνει, έχω δει ότι υπήρχαν ορισμένα ζητήματα. Έχει ξεκινήσει η συντήρηση του στεγάστρου. Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Είχα δει προσφάτως και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, το οποίο τιμήθηκε του συνάδελφου του Νίκου του Κομπόλη που έκανε πριν ερώτηση που είχε μπει μέσα στο στεγάστρο και ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Άρα, πού βρίσκεται η συντήρηση του στεγάστρου Καλατράβα είναι το δεύτερο. Και το τρίτο, είπε ο κύριος Υπουργός στην αρχή για το σπίτι των Ομοσπονδιών. Θα έρθουν και ομοσπονδίες που δεν είναι προφανώς το ΆΚΑ, γιατί κάποιες είναι και στεγάζονται, με ενίκιο, αν κατάλαβα καλά. Δεν το άκουσα προφανώς. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ανδριόπουλος θα ήθελε να τοποθετηθεί στην πρώτη ερώτηση του συναδέλφου για το τοπόσιμο. Κύριε Ανδριόπουλε. Ναι, βεβαίως. Με χαρά να τοποθετηθώ. Απλά θα ήθελα να σας πω ότι μετά από αυτή την παρέμβαση πρέπει να αποχωρήσω γιατί έχω κάποια υποχρέωση. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Καταρχάς, το πόσιμο είναι από μόνο του για την πόλη. Και λόγω μεγέθους και λόγω ιδιαιτερότητας. Mm-hmm. Δεν είναι αν είναι το πόσιμο ή όχι, το λέει μόνο του. Είναι ως το πόσιμο πώς θα ενταχθεί, είπα περισσότερο, στη ζωή της πόλης και πώς θα ενταχθεί στα 7-8 πράγματα που κάνει ο κάθε τουρίστας στην πόλη. Δηλαδή, όταν κανείς πηγαίνει στη Βαρκελόνη, κάνει Α, Β, Γ, Δ και το Ολυμπιακό Στάδιο της πόλης. Είναι, ας το πούμε, στην ατζέντα όλων των tour operators που το βάζουν για τις ξεναγήσεις των πελατών τους. Αυτό απουσιάζει από την Αθήνα. Δεν εντάχθηκε ποτέ το Ολυμπιακό Στάδιο στα 6 εκατομμύρια ξένων επισκεπτών που έχει η πόλη. Αυτό δε αν γίνει,
θα έλυνε και ένα άλλο πρόβλημα που ανέφερε, δεν θυμάμαι το όνομα, ο κύριος νομίζω Γκομόλης, είπε πολύ σωστά ότι φεύγει το μπάσκετ της ΑΕΚ, θα φύγει του χρόνου το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ και θα πάει στο δικό του γήπεδο και σε 3 με 4 χρόνια το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού για να πάει στο Βοτανικό. Θα ήθελα να σας πω ότι με τον πιο μετριοπαθή υπολογισμό, εάν μπει στον τουριστικό χάρτη της πόλης το ΑΚΑ, θα μπορούσε να έχει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ έσοδα από τους τουρίστες επισκέπτες με μία ώρα τουρ του γηπέδου. Για να γίνει όμως αυτό, απαιτούνται όλα αυτά που έχουν αναγγελθεί ότι έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή, αν δείτε μία μελέτη των Ολυμπιακών σταδίων στις διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο, υπάρχει εισιτήριο μεταξύ 10 και 15 ευρώ και όλες αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν το λιγότερο 300.000 επισκέπτες το χρόνο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι εύκολο να λύσεις τα θέματα του εισοδήματος μόλις λυθούν οι προτεραιότητες που έχουν πάρει δρόμο και ήταν η ασφάλεια, η τεχνική συντήρηση και ούτω καθεξής. Ελπίζω να απάντησα το ερώτημα. Ευχαριστούμε κύριε Ανδριόπουλε. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ανδριόπουλο και προσωπικά σας ευχαριστώ και για την προσφορά σας, κύριε Ανδριόπουλο. Αλίμονο. Να είστε καλά. Θέλω να απαντήσω στα άλλα δύο ερωτήματα του κύριου Τριανταφύλλου. Πρώτα απ' όλα για τον Καλατράβα. Σήμερα γίνονται μικρές ενέργειες συντήρησης από τους εργαζόμενους και από την τεχνική υπηρεσία του ΑΚΑ. Ωστόσο, υπήρχε η ιδέα να μεταφερθεί το μελετητικό τμήμα του Καλατράβα στο Υπουργείο Υποδομών, πράγμα το οποίο είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, δεδομένου ότι εκεί είχαν μεγαλύτερο αριθμό μελετητών για να τρέξουν γρηγορότεροι μελέτες. Αυτό δυστυχώς δεν έχει αποδώσει, δεν ήταν καλή ιδέα δηλαδή. Η αρμοδιότητα αυτή επεστράφει σε εμάς, το ζητήσαμε και φέραμε ειδική διάταξη που επεστράφει σε εμάς. Ολοκληρώνεται μετά από 6 ή 7 παρατάσεις, καλώς ή κακώς εδόθησαν από το υποδομών το προηγούμενο διάστημα, τώρα οι μελέτες οι οποίες ζητήσαμε. Πιέζουμε αφόρητα ώστε να έχουμε περισσότερο υλικό διαθέσιμο για να προχωρήσουν άμεσα οι βασικές ριζικές εργασίες συντήρησης του στεγάστρου Καλατράβα. Αν με ρωτάτε, μετά από 16 χρόνια, τι έχει γίνει σε αυτό το Καλατράβα, σε αυτή την κατασκευή που λέγεται στέγαστρο Καλατράβα, σας λέω ότι έχουν γίνει ελάχιστα. Δηλαδή, ως τεχνικός, και εγώ μηχανικός είμαι, τρομάζω. Παρόλα αυτά όμως, δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από αυτό που ακολουθούμε. Ολοκλήρωση μελετών, συντήρηση ότι είναι ένα πολυδέδαλο έργο που θέλει πολύ προσοχή και φυσικά θέλει διαρκή ενημέρωση και επικαιροποίηση των πληροφοριών από τα εγχειρίδια τα οποία έχουμε παραλάβει από τον μελετητή κατασκευαστή για να μπορέσουμε να είμαστε ακριβείς και να μην αλλάξει φυσικά στο ελάχιστο η λειτουργία του. Σε ό,τι αφορά το σπίτι των Ομοσπονδιών, ναι, βεβαίως θα υπάρχει μίσθωμα, μισθωτήριο από τις Ομοσπονδίες σε αυτές που θα αποφασίσουν να μετακομίσουν και να μεταφερθούν στην εγκατάσταση αυτή. Αλλά σαφώς τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Για μια Ομοσπονδία, αν εδρεύει σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του λεκανοπήδου της Αττικής, με το αν εδρεύει σε ένα κεντρικό διοικητήριο που θα είναι μέσα στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου. Με ειδικούς χώρους για συνεδριάσεις των ειδικών συμβουλίων, εκδηλώσεων και μια σειρά άλλων εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τους καθημερινούς επισκέπτες, τον μπλεκομένο με τις δραστηριότητες της διοικητικής των ομοσπονδιών της χώρας μας. Θεωρούμε ότι εμείς πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα. Αν αποφασίσει η Χ, η Ψ, η Τάδε Αθλητική Ομοσπονδία να μεταφερθεί, βεβαίως θα είναι στην κρίση της. Συν της άλλης όμως, με αυτόν τον τρόπο θα μεταφέρουμε και ένα μεγάλο αριθμό σωματείων και διαφόρων άλλων φορέων, αθλητικών φορέων, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κεντρικό κτίριο του ΟΑΚΑ, με μίσθωμα, να μεταφερθούν σε αυτό το διοικητήριο ώστε να απελευθερώσουμε χώρους και εκτάσεις από το κεντρικό κτίριο που θέλουμε να φιλοξενήσουν άλλες δράσεις, όπως για παράδειγμα το ΕΟΚΑΝ, που σας αναφέραμε λίγο νωρίτερα, ή το ΕΑΚΙ, το οποίο σας μεταφέραμε και λίγο ΕΚΑΕΜ, μπορείτε, σας μεταφέραμε λίγο νωρίτερα. Αυτό είναι το πνεύμα μας, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Ωραία. Έχει ζητήσει ξανά το λόγο η κυρία Σπανέα για μία ερώτηση ακόμα. Κυρία Σπανέα. Ναι, η μία ερώτηση έχει σχέση και με τις ομοσπονδίες που έγινε πριν που θα μεταφερθούν, που δεν απαντήθηκε για τη μίσθωση και τα λοιπά.
Πολλές ομοσπονδίες έχουν δικά τους κτίρια. Μήπως ότι θα μετακομίσουν εκεί θα είναι μια επιβάρυνση οικονομική, βέβαια θα μου πείτε την άλλη πλευρά, μπορεί να νοικιάζουν το δικό τους κτίριο. Και η δεύτερη ερώτηση είναι ότι ύστερα από λάθη της προηγούμενης κυβέρνησης και παραλήψεις, χάσαμε την διαπίστευση από το εργαστήριο αντιντόπινγκ. Σε τι φάση βρισκόμαστε τώρα για να ξαναπάρουμε? Σε ό,τι αφορά το πρώτο, δεν θα είναι υποχρεωτικό για τις ομοσπονδίες να μετακομίσουν ντε και καλά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις. Με προτεραιότητα στις Ολυμπιακές Ομοσπονδίες και αμέσως μετά στις υπόλοιπες αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας μας. Έχουμε 49 στο σύνολό τους. Σύλλογοι Ολυμπιονικών, Παραολυμπιονικών, συμμετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μια σειρά αθλητικών φορέων που σήμερα εδρεύουν είτε στο ΆΚΑ, είτε σε διάφορα σημεία, σε διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις στην Αττική. Εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με αυτό που έχει κάνει και η Κύπρος. Στην Κύπρο, σε ένα κτίριο φιλοξενούνται όλες οι Ολυμπιακές Ομοσπονδίες και φυσικά και το Ολυμπιακό Μουσείο. Βεβαίως είναι μικρότερος αριθμός των ομοσπονδιών και μικρότερες οι εγκαταστάσεις. Και μπαίνουν μικρότερες οι ανάγκες. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί οραματιστήκαμε ένα Ολυμπιακό Στάδιο όπου θα μπορεί να αγκαλιάζει και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις να φιλοξενηθούν όλες οι περισσότερες αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας μας, για να έχουν και άλλη σχέση, άλλη μορφή, άλλο άρωμα, άλλη γεύση, άλλη άβρα. Όλο αυτό που θα έχει να κάνει με το διοικητήριο, με το σπίτι των αθλητικών ομοσπονδιών. Το φανταζόμαστε, φανταζόμαστε το ΆΚΑ, ένα χώρο, όπως είπαμε νωρίτερα, που θα αποτελεί και αθλητικό και τουριστικό, αλλά και πολιτιστικό προορισμό. Και βέβαια και προορισμό όλων των εμπλεκομένων με τις διοικήσεις, με τις νέες διοικήσεις που θα προκύψουν στις αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας μας μετά τη διεξαγωγή των εκλογών τους στο επόμενο διάστημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΕΟΚΑΝ, είμαι περήφανος για τη δουλειά την οποία έχει γίνει μέχρι σήμερα. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Σπανέτη, το έχετε αναφέρει πολλές φορές στα δημοσιεύματά σας, ποια κατάσταση παραλάβαμε σε ό,τι αφορά το αντιτόπινγκ, το εργαστήριό μας, και την κάρτα, την κίτρινη που πήραμε μόλις καθίσαμε στην καρέκλα μας. Ελάχιστες εβδομάδες μόλις είχαμε λάβει τα καθήκοντά μας ως κυβέρνηση, ως πολιτικός προϊστάμενος του αθλητισμού. Και δεν ξέραμε από πού να ξεκινήσουμε. Όμως, πολύ μεθοδικά, δουλέψαμε όλο αυτό το διάστημα. Με τη συνεργασία του κυρίου Σκανδαλάκη, προέδρου του ΕΣΚΑΝ και του ΕΟΚΑΝ στη συνέχεια. Φυσικά, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, του κ. Μαυρωτά, και πολλών άλλων εμπλεκομένων στελεχών, και είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα και εργαστηριακά να εξαγίσει τη συνεργασία μας με το Δημόκρητο, με μνημόνιο συνεργασίας που έχουμε και εκεί πέρα υπογράψει, προγραμματική δηλαδή, με τη δημοπράτηση εξοπλισμού για το Δημόκρητο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί σε αυτό ανήκει, συνδυάζει με τη δημιουργία χώρων, όπως σας είπαμε νωρίτερα, στο κεντρικό κτίριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Άρα μαζεύουμε πλέον όλα τα τμήματα του νέου οργανισμού, νεοσύστατου οργανισμού, με δικό του προϋπολογισμό, με δικιά του δομή. Όχι απλά ευκαιριακά και σπασμωδικά, αλλά με δικιά του υποδομή, με δικό του προϋπολογισμό και με δικό του οργανόγραμμα, ετοιμάζουμε συμπληρωματικές διατάξεις που χρειάζονται για να λειτουργεί πλέον οργανωμένα ο ΕΟΚΑΝ, που με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε πλέον λειτουργεί. Συμπληρωματικές διατάξεις που φέρνουμε στο επόμενο νομοσχέδιο, στις επόμενες εβδομάδες που φέρνουμε, ώστε να είμαστε απολύτως κύριοι σε όλα μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν ο πρόεδρος της ΓΟΑΝΤΑ, μερικές εβδομάδες πριν που είχαμε μια τηλεδιάσκεψη, κάνοντας τσεκάρισμα σε κάθε ένα από αυτά που μας είχαν παρατηρήσει σωστά μερικούς μήνες πριν, να είμαστε απολύτως κύριοι και απολύτως συνεπείς. Με αποτέλεσμα να λέει στο κλείσιμό του ότι χαίρομαι που συνεργάζομαι μαζί σας. Χαίρομαι που συνεργάζομαι με τη χώρα σας, διότι παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και εσείς λόγω της πανδημίας όπως και άλλες χώρες, είσαστε απολύτως συνεπείς. Αυτό λοιπόν, τη συνέπεια δηλαδή, θέλουμε να το έχουμε πολύ ψηλά. Και θέλουμε σε όλες τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους διεθνείς οργανισμούς να είμαστε το ίδιο κύριοι. Γι' αυτό το λόγο επιπλέον θέλω να πω ότι έχουμε βάλει μπροστά να διεκδικήσουμε και πολλές μεγάλες διοργανώσεις. Κάποια στιγμή η πανδημία θα τελειώσει. Και η διεκδίκηση αυτών των διοργανώσεων, που δεν σταμάτησε λόγω των lockdown, συνεχίζεται. Θα μας δώσει δυνατότητα να φιλοξενήσουμε πολλές αθλητικές δράσεις και στο ΆΚΑ, αλλά και σε άλλες εγκαταστάσεις μας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θέλουμε με κάθε τρόπο δηλαδή η Ελλάδα να αποτελέσει ένα προορισμό μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Η κοιτίδα, η αφετηρία, η χώρα που γέννησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν μπορεί να μην συμμετέχει σε διεκδικήσεις μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Όλων των αθλημάτων, επαναλαμβάνω, χωρίς καμία διάκριση. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση από τους συναδέλφους, διότι εγώ δεν βλέπω εδώ, αν κάποιος δεν θέλει να πάρει το λόγο,
Μπορούμε λοιπόν να συνοψίσουμε, να ολοκληρώσουμε, να σας ευχαριστήσω. Να σας πω ότι θα σας αποσταλεί αργότερα αναλυτικά και οι ομιλίες και οι τοποθετήσεις και η παρουσίαση που έκανε ο κύριος Βιδάκης και ο κύριος Χαλιορίς και φωτογραφικό υλικό σε λίγη ώρα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ.